Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Κυριακή σήμερα. Θα περάσουμε ωραία, νομίζω. Πάντα περνάμε ωραία. Όχι, είναι γεγονός. Στέφανε, παίξε έτσι ένα τραγουδάκι ανεβαστικό, έτσι να ανέβουμε λίγο. Κυριακή είναι σήμερα, έχουμε περάσει μία εβδομάδα, κουραστική. Είσαι ένα τρελό κορίτσο, με μιμίζει. Στον δρόμο όλοι σε κοίτουν. Λαλαλα, ανάβεις φλόγες πάντα με το βλέμμα σου. Για σένα θέλεις να μείνουν όλοι μαζί, τρελό κορίτσο. Πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά. Τρελό κορίτσο, πόθους μη σκορπάς. Τρελό κορίτσο, για θα βρεις μπέλα. Θα κρατήσουμε σήμερα να πούμε ότι από σήμερα είναι κοντά μας η Δάφνη. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Γεια σου, Δάφνη. Καλώς όρισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρέα σας είναι πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, εδώ είσαι στην αρχή, ακόμα. Ναι. Εγώ να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για την επικοινωνία σας μαζί μας και ασφαλώς για να παίξουμε μουσικό quiz με τον Στέφανο, τον οποίο βλέπω ανεβασμένο σήμερα, έτσι. Και έχουμε να δώσουμε πολλά ωραία δώρα και σήμερα. Έχουμε αυτά τα πολύ ωραία ρολόγια από την εταιρεία Φερέντι για εσάς. Τις γυναίκες, γυναικεία είναι, για εσάς τους άντρες που θέλετε να κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο στην αγαπημένη σας. Τα έχουμε εδώ σε όλα τα χρώματα που μπορείτε να φανταστείτε. Επίσης έχουμε ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine και πάρα πολλά gadget από το afasia.gr, το site των μεγάλων προσφορών. Σε προσφορά σίγουρα, παιδιά, δεν βρήκε η Paris Hilton το σπιτάκι για τα μικρά της κατοικίδια, που είναι πολύ μικρά όντως. Νομίζω ότι είναι τσιουάουα. Είναι pocket. Τσιουάουα δεν έχει. Νομίζω... Άουα! Νομίζω... δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο, συγγνώμη. Είναι σίγουρα κάτι μικρό. Είναι κάτι μικρό, ναι, αυτό. Εγώ με τις ράτσες των σκύλων, όπως λέω και εγώ, μάρκες, δεν τα πάω καλά. Λοιπόν, αυτό πούμε... εδώ που βλέπουμε είναι το σπιτάκι των σκυλιών της Paris Hilton. Κάτι λιτό, απέριτο, εξαιρετικό που ο μέσος Έλληνας το έχει για το, σκυλάκι, για το έτσι, σκύλο βέβαια, του, έτσι. Βέβαια, ναι. Έτσι, λοιπόν, και η Paris Hilton. Λοιπόν, είναι τσιουάουα μακρύτριχο. Συγχαρητήρια, έχει γνώση. Ευχαριστώ που μου τη βάλατε δίπλα μου. Μα έχω γνώση γιατί έχω 15 σκυλιά γι' αυτό. Έσκησε κάτι τέτοιο παρόμοιο. Όχι, αυτό μας λείπει. Είναι όλα λίγο μπαστερδεμένα. Α, εντάξει. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα υπέροχο. Πάντως τέτοιο σπιτάκι σίγουρα δεν έχει. Δάφνη, ούτε εσύ Στάθη στο σπίτι σου, ούτε εσύ Βασίλη. Όχι. Γιατί να σα πω κάτι. Εγώ δεν έχω μαντήλι να κλάψω. Γιατί να σα πω κάτι. Έχει πισίνα το σπίτι. Χωράει εντωμεταξύ όρθια να έχει. Έχει την πισίνα τη Κάρι. Κάτι είναι και αυτό. Εντάξει, κοπέλα έχει λεφτά και το επιδεικνύει. Ναι, πολύ πόσο να έχει αυτό. Από ό,τι έτσι κάναμε έτσι ένα προϋπολογισμό. Είναι ένα διαμέρισμα στα Εξάρχεια, κάπου εκεί θα κοστίζει τόσο. Γιατί έχει μέσα έπιπλα, πανάκριβα έπιπλα. Η πισίνα αυτή που βλέπουμε τι είναι, για τα σκυλιά ή για την Paris Hilton? Αυτή η πισίνα είναι του σπιτιού γενικά, αλλά πλατσουρίζουν και τα σκυλάκια. Είναι η μικρή, η μίνι, έχει και μεγαλύτερη πισίνα. Έχει μέσα πολυελαίους πανάκριβους. Έχει κρεβάτια, γιατί πού θα κοιμηθεί το σκυλάκι. Αγάλματα, γιατί και το σκυλάκι θέλει τον καλλιτέχνη να βγάλει. Βέβαια, τον πολιτισμό. Έχει πολλά πράγματα έτσι που δεν τα περιμένει. Εντάξει, είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή. Γιατί το λες? Είναι κάτι απλό, καθημερινό, ταπεινό. Μπερδευόμαστε λίγο κάπου. Κυρία Χίλτον, μ' αρέσει η Ιταλή. Παρίς όμως είναι πάντα της υπερβολής. Συγγνώμη, η οικογένεια δεν έχει ξενοδοχεία. Να μην έχει έτσι και μία απλή ταπεινή στέγη και το σκυλάκι. Φαντάζομαι ένα ξενοδοχείο. Και χαμστεράκι τη σπιτάκι. Θα κάνουν και παιδάκια, τα σκυλάκια, τα κουταβάκια δηλαδή. Και ένα λιονταράκι. Άμα έχει λεφτά, κάνει ό,τι θέλει. Υπερβολή είναι, αλλά εντάξει, α παραδειγματιζόμαστε. Γιατί και εδώ πέρα οι Έλληνες φέρονται πάρα πολύ άσχημα τα σκυλιά τους. Καλά, ναι. Καλά, αυτή είναι η άλλη υπερβολή. Είπαμε ασφαλώς ότι αυτό που γίνεται και έχουμε δει πολλές φορές με την κακοποίηση των ζώων και ειδικά των αδέσποτων είναι απαράδεκτο. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, εδώ πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ήδη να φάνε, ούτε καν στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Και εδώ βλέπουμε μια υπερβολή. Λοιπόν, να είναι καλά το σκυλάκι και η Paris Hilton, τα σκυλάκια μάλλον. Και τα λεφτά της. Μια χαρά. Της.
αρχίσει βέβαια να πληρώνει χαράτσι, μπορεί να καλύτερα να τα πέφτει. Γι' αυτό δεν ζει στην Ελλάδα. Μετά η Paris Hilton θα μπορούσε να βρει έναν άλλο τρόπο να επενδύσει τα χρήματά τη. Να τα δώσει σε κατ' εμέ. Όχι, να, τα, να κάνει μια φιλανθρωπία. Νομίζω ότι κάνει βέβαια. Κάνει πάρα πολλέ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζώα, έτσι. Προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι, λοιπόν, είναι ευτυχώς όμως για εκείνη δεν μένει στην Ελλάδα, γιατί είμαι σίγουρη ότι το Υπουργείο Οικονομικών όλο και κάτι θα έβρισκε να πρέπει να πληρώσει για την έπαυλη των Σιλών. Μπορεί να έρθει όμως να μας βοηθήσει. Την αγαπάμε, είναι φίλη μας. Πάμε στο vavastileto.gr, Αγγελική. Τι θέμα μας έχεις φέρει? Σήμερα σας έχω φέρει πώς χρήσιμες ενδυματολογικές συμβουλές για τις γυναίκες που έχουν πλούσιο μπούστο. Ή ζούμε, είμαστε μεσογειακές γυναίκες, οι περισσότερες έχουμε πλούσιο μπούστο. Δόξα τω Θεώ, θα πω εγώ. αλλά θα πρέπει να προσέξουμε και τι ρούχα θα φορέσουμε. Ωραία. Είναι λοιπόν tips για τις φίλες μας που θέλουν λίγο και να τονίσουν, αλλά ίσως και να. Ναι. Και να κρύψουν. Και γιατί κάποιοι έχουν λίγο παραπάνω από το κανονικό. Ωραία, για πάμε να. Λοιπόν, μας πεις. Προτιμούμε, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, θα πάρω τα φορέματα. Να έχουν χοντρές τυράντες και όχι λεπτές και όχι στράπλες. Απαγορευτικό. Τις φωτογραφίες αυτές τις διαλέξεις εσύ, Αγγελική. Έχει γεννήσει λίγο η οθόνη. Είναι θέλω να σας δείξω ακριβώς τις συνταχρήσιμα tips να... Καταρχάς, γιατί δεν βλέπουμε τα πρόσωπα των γυναικών. Έμα δεν το βλέπεις, το πρόσωπο λάβει. Θέλουμε το ρούχο. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά, η κυρία αυτή φόρεσε μαύρο χρώμα. Πολύ σωστή επιλογή. Οι κυρίες λοιπόν που έχουν πλούσιο μπούστο επιλέγουν τα σκούρα χρώματα και επίσης ρούχα τα οποία έχουν βε. Απαγορευτικά τα ζιβάγκο. Άμα έχετε ζιβάγκο, χαρίστε τα στην αδερφούλα σας, στη φίλη σας. Δεν φοράμε ζιβάγκο. Δεν έχει, ίσως τόσο. Θα κάνουμε κάτι. Προσέχουμε πάρα πολύ το ύφασμα, Κιμ. Αποφεύγουμε τα υφάσματα, τα βελούδινα και προτιμούμε τα βαμβακερά. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το σουτιέν. Δηλαδή, η σωστή επιλογή σουτιέν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το ύψος δηλαδή του στήθους. Μια γυναίκα. Μια γυναίκα η οποία έχει στήθος, καλό είναι να μην βιαστεί να αγοράσει ένα σουκέν για να μας βγάλει έτσι από τη δύσκολη θέση. Πρέπει να αγοράσει το σουκέν. Όχι, να προσέξουμε τι σουκέν θα είναι αυτό. Να είναι σταθερό, να το ψάξεις. Να είναι σταθερό, να έχει το σωστό ύψος. Πάρα πολύ καλή επιλογή στα μπλουζάκια εκεί είναι τα κρουαζέ. Τα κρουαζέ είναι τα σταυρωτά λεγόμενα που έρχεται το ένα κομμάτι πάνω από το άλλο και κρουαζέ μπορούμε να βρούμε. Σε πουκάμισα, σε μπλούζες, σε φορέματα. Η Kim Kardashian, που βλέπουμε στην φωτογραφία, είναι μια γυναίκα. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει πλούσιο στήθος. Και άμα παρακολουθήσετε και λίγο το στυλ της, επιλέγει πάντα να τονίζει το μπούστο της με έξυπνο τρόπο, ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές που τις έχει όλες στο vavastileto.gr στην κατηγορία μόδα. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία φόρεσε ντεκολτέ και όχι ζιβάγκο. Δεν τονίζει πόδια. Όταν έχεις ένα μεγάλο δεκόλτε, καλό να ξέρεις λοιπόν και το σωστό μήκος του φορέματος. Νομίζω όμως ότι η Kim Kardashian έχει άλλα σημεία του σώματος. Ναι, που πρέπει λίγο να... Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να βοηθήσουμε αυτές τις συμβουλές. Πάμε να κάνουμε φασίνα όμως, Βασίλη. Όχι στο σπίτι, δεν σε βάλω να καθαρίσει το σπίτι, δεν το πλάτο. Όλο ιδέες, Βάες, όλο ιδέες. Μη λες κακές κουβέντες. Εγώ βάζω ιδέες στη γυναίκα σου, να ξέρεις, όχι σε σένα. Φασίνα στο αυτοκίνητο. Εμείς οι άντρες κάνουμε φασίνα στο αυτοκίνητο. Ωραία, λοιπόν. Τι πρέπει να προσέξουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, να σε ρωτήσω. Βασικά, θα μιλήσουμε και το ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει θα δουν και οι τηλεθεατές. Τι είναι αυτό το οποίο θα πούμε. Στο αυτοκίνητο, καταρχήν πρέπει να το έχουμε καθαρό. Ξεκινήσουμε από εκεί. Όμως, υπάρχουν και οι άτυχες στιγμές. Πίνεις τον καφέ σου, πέφτει ο καφές. Πώς το καθαρίζεις? Μεταφέρεις κάποια πράγματα, π.χ. έχεις ένα λάδι, σου πέφτει το λάδι. Έχεις τα παιδιά, δημιουργούνται διάφορα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο, λερώνεται το αυτοκίνητο. Πώς το καθαρίζουμε? Το πας πλυντήρι. Εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό. Αλλά εντάξει, και ένα πλυντήριο και το πλυντήριο κοστίζει κάποια χρήματα. Οπότε εμείς θα δώσουμε κάποιες συμβουλές πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα μόνοι μας. Τι δεν πρέπει να κάνεις, ας πούμε. Τι δεν πρέπει να κάνεις. Αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις τα καθαριστικά κοινής χρήσης. Δηλαδή, δεν μπαίνεις στο απορρυπαντικό για τα πιάτα για να καθαρίσεις το κάθισμα του αυτοκινήτου. Ή το πιο καυστικό, ας πούμε. Δηλαδή, χλωρίνη δεν βάζεις για να βγάλεις, ας πούμε, το... Χλωρίνη, μία κουτσουλιά από ένα καλό πουλάκι που πέρασε πάνω από το... Αυτό θα το ακούσουμε, να το πούμε, είναι πολύ απλό. Με το που το καταλάβουμε, νεράκι, το καθαρίζουμε με λίγο χαρτί για να φύγει και να φύγει τα περιπτώματα. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να περιμένεις και πολλές μέρες.
Άμα περιμένει πολλέ μέρε, θα μπορεί να σου χαλάσει και το χρώμα του αυτοκίνητου. Εμένα κάηκε. Χάλασε. Αλήθεια. Τι πουλάκι τσίου ήταν αυτό. Όχι, οτιδήποτε πουλάκι και να είναι. Το χρώμα χαλάει. Ναι, χάλασε. Το χρώμα χαλάει. Για πάμε να δούμε πώ έπλυνε εσύ το αυτοκίνητο. Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Γι' αυτό πρέπει να διατηρούμε το αυτοκίνητό μας σε καλή κατάσταση, αφού μέσα σε αυτό περνάμε πολλές ώρες της ημέρας. Επειδή όμως τυχαίνουν και απρόοπτα, πάμε να μάθουμε τι κάνουμε στην περίπτωση που το εσωτερικό λερωθεί με σκληρές βρωμιές. Απλά και με ένα ειδικό πολυκαθαριστικό για αυτοκίνητα, βρίσκουμε λύσεις για την καμπίνα. Η πιο δύσκολη λεκέδες να συναντήσουμε ένα αυτοκίνητο είναι ο καφές, λάδι, αίμα, τσίχλα, πρέπει να καθαριστούν με ιδιαίτερο τρόπο. Μπορεί και ο ιδιώτης να καθαρίσει αυτούς τους λεκέδες χρησιμοποιώντας κάποια υλικά. Ένα από τα υλικά μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πολυκαθαριστικό. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται. Ψεκάζουμε πάνω στο λεκέ. Αν είναι ο λεκές δυνατός, θέλουμε παραπάνω υλικό. Το αφήνουμε για ένα χρονικό διάστημα. Μετά με μια συγκεκριμένη βούρτσα το τρίβουμε μέχρι να καθαρίσει. Μόλις καθαρίσει, με ένα νοπό πανί, περνάμε όλη την επιφάνεια, έτσι ώστε να μην μείνει στίγμα από το νερό και από το πολυκαθαριστικό στο υπόλοιπο κάθισμα. Περισσότερη βρωμιά συγκεντρώνει τα καθίσματα, τιμόνι και μετά ο ουρανός, ο οποίος συγκεντρώνεται από τσιγάρα. Είναι μια φορά το χρόνο, είναι καλό να γίνεται ο καθαρισμός αυτός, έτσι ώστε απολυμαίνεται το αυτοκίνητο και φεύγουν όλες οι οσμές και γίνεται σαν καινούριο. Το κόστος είναι δίσταται τώρα. Αν κάνουμε μόνο τα καθίσματα μέσα, ξεκινάει από 25 ανάλογα το αυτοκίνητο μέχρι 30 ευρώ. Εάν κάνουμε όλο το πακέτο, που καλό είναι αυτό, γίνεται ουρανός, καθίσματα, πλαστικά, μοκέτες, εξωτερικό πλύσιμο, λύσιμο μηχάνης, σάση, πορπαγκάζ, η αεραγωγή του air condition, γιατί παίρνει τις οσμές. Αυτό είναι ένα πακέτο που είναι γύρω στα 50 ευρώ. Σκληρές βρωμιές συναντούμε όμως και στο εξωτερικό του οχήματος. Πώς τις αντιμετωπίζουμε? Πολλοί ιδιώτες, βλέποντας το αυτοκίνητο τους με ρετσίνη, παίρνουν οποιοδήποτε υλικό έχουν στο σπίτι, το ρίχνουν πάνω και το τρίβουν. Με αποτέλεσμα να χαράζεται το βερνίκι, έτσι και να καταστρέφεται το αυτοκίνητο. Υπάρχει συγκεκριμένο υλικό που βάζουμε και καθαρίζει η ρετσίνη, έτσι με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται πρόβλημα στο αυτοκίνητο. Και θέλει και συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό το υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί, να μην είναι το αυτοκίνητο στον ήλιο, να μην έχει αναπτύξει θερμοκρασία το βερνίκι, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, το χρησιμοποιεί οπωσδήποτε και δεν αφήνει στίγμα και δεν παθαίνει και τίποτε το αυτοκίνητο αν πέσει η ρετσίνη και το καθαρίσει μετά από 2 μέρες. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι πρέπει να προσέχουν οι ιδιώτες στα περιπτώματα πουλιών που πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο. Πρέπει άμεσα να σταματήσουν, να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό, να το ρίξουν πάνω, να φύγει, γιατί αυτά έχουν οξύ μέσα και χαλάει το βερνίκι. Μπορεί μέσα σε 1-2 ώρες να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Απλά πράγματα. Ναι, πολύ απλά. Το πολυκαθαριστικό αυτό τι είναι? Αυτό είναι ειδικό απορρυπαντικό για αυτοκίνητα. Mm-hmm. Κοστίζει γύρω στα 6-7-10 ευρώ, ανάλογα πόσα λεφτά θες να ξοδέψεις. Και κάνει για πάρα πολλές δουλειές. Μακριά, όπως είπαμε, απορρυπαντικά. Και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τα. Γιατί γελάς? Τίποτα, μακριά από τα απορρυπαντικά. Ναι, γιατί μπορεί να κάνει ζημιά δηλαδή στο αυτοκίνητο και δεν είναι καλό. Όχι, ενώ καθόλου αυτό καλό. Όταν λέμε 6-7 ευρώ, μπορεί να το χρησιμοποιήσει 20-30-40 φορές. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αυτοάμυνα. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Βίκη, τι θα κάνεις άμα σου επιτεθεί κάποιος στο δρόμο? Εγώ θα τον χτυπήσω. Πού ακριβώς ξέρεις? Νομίζω ότι το ένα θα είναι εδώ. Ναι. Αλλά όπως είναι γνωστόν, νομίζω έχω κάνει και kickboxing. Α, ναι. Σωστά, έτσι. Εσένα σε φοβάμαστε, οπότε είσαι εκτός τεχνικής. Νομίζω πιο χαμηλά θα ήταν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε πού πρέπει να χτυπήσουμε, αν πρέπει να χτυπήσουμε, ή γενικά τι πρέπει να κάνουμε. Και θέλω να καλησπερίσουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Νεκτάριο Μανάτο, που είναι δάσκαλος τώρα. Γι' αυτό το διαβάζω, να μην το πω λάθος. Aikido και Iaido. Είναι η ιαπωνική ξυφασκία το Iaido.
Είναι μια παραδοσιακή τέχνη που εξασκείται από το 17ο αιώνα στην Ιαπωνία και λίγο πιο παλιά. Έχει να κάνει με τους σαμουράι και με τα σπάθια. Μάλιστα. Εμείς δεν θα πάμε τόσο μακριά σήμερα. Θα πάμε στην αυτοάμυνα. Είναι και ο Στάθης εδώ μαζί σας. Τι θα δούμε, καταρχάς χρειάζεστε κάποιον. Θα χρειαστούμε μετά μια κοπέλα από εδώ από το πάνελ για να δείξουμε πόσο εύκολα μπορούν να είναι τα πράγματα. Έχουμε πει γενικά και πέρσι είχαμε πει ότι στην αυτοάμυνα το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε μια στάση. Τι σημαίνει ότι το σώμα μας να είναι σε μια πλάγια στάση όταν έχουμε κάποια απειλή, ώστε να έχουμε λιγότερα τρωτά σημεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται έτσι έχει πάρα πολλά τρωτά σημεία. Άρα γυρίζουμε πάντα στο πλάι και παίρνουμε μια αμυντική στάση. Έτσι λέμε συνήθως. Ναι. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε πράγματα απλά που μπορεί να κάνει όλος ο κόσμος. Αυτά θα τα κάνετε εσείς οι δύο. Αυτά θα τα κάνουμε εμείς οι δύο. Εάν κάποιος αυτή τη στιγμή μου πιάσει το χέρι, το πιο απλό πράγμα, όσο δυνατά και αν με κρατήσει, είναι να μπορέσει να φύγει από εδώ που είναι τα δάχτυλά του. Άρα να κάνει αυτή την τεχνική και να φύγει. Δηλαδή το μόνο που έχει να κάνει είναι να τραβήξει το χέρι του και να φύγει. Το χειρότερο απ' όλα είναι να αρχίσει να κάνει έτσι. Ή να αρχίσει να τον τραβάει. Τώρα να ρωτήσω κάτι, αν όμως το κρατήσει σφιχτά. Όσο σφιχτά. Όσο πιο δυνατά το κρατάει, τόσο πιο εύκολα βγαίνει το χέρι. Όσο λοιπόν δυνατά κρατάει, τόσο πιο εύκολα βγαίνει το χέρι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι αν με πιάσει πολύ δυνατά, με πιάνει σε αυτό το σημείο. Άρα εγώ έχω τη δυνατότητα να μπορώ να περπατήσω, να πάω όπου θέλω και βέβαια να κουνήσω το χέρι μου πέρα δόθε, χωρίς να υπάρχει κανένα κίνητρο. Όσο δυνατά και να με κρατήσει. Γιατί με κρατάει μόνο στο σημείο αυτό. Μάλιστα. Άρα από εδώ, ένα εύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι αν προσπαθεί να μα ρίξει μια μπουνιά με αυτό το χέρι, με το άλλο χέρι απλώ απεκρούμε και σταματάμε τη γροθιά. Εάν όμως δεν είναι τόσο επιθετικός και απλώς μας έχει πιάσει για να μας απειλήσει, πολύ απλά φέρνουμε, βάζουμε την παλάμη μας κάτω από το δικό του το χέρι, το ελευθερώνουμε και από εδώ, μαζί με το άλλο χέρι, γυρίζουμε το χέρι προς τα κάτω. Αυτή είναι μία τεχνική. Η δεύτερη τεχνική. Ναι. Γυρίζουμε την παλάμη μας να κοιτάξει προς τα πάνω, έχετε το άλλο χέρι από κάτω, ελευθερώνουμε το χέρι, γιατί είναι πολύ αδύνατο στο εδώ που είναι τα δάχτυλα, και απλώς γυρίζουμε τα δάχτυλα προς αυτόν. Μάλιστα. Ένα άλλο ακόμα που μπορούμε να κάνουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι να γυρίσουμε το χέρι προς τα μέσα, να φέρουμε το άλμα στο χέρι πάνω από το δικό του και απλώς με το μικρό μας το δάκτυλο να προσπαθήσουμε να κουμπίσουμε την κοιλιά του. Το ξαναδείχνω. Γιατί χτυπάτε το πόδι σας? Γιατί πονάει. Α, είναι το όριο πόνου. Είναι το όριο πόνου. Κατάλαβα. Για να μπορούμε να καταλάβουμε και να σταματήσουμε. Ωραία. Έτσι. Όχι, μα ακούω ένα χτύπημα στο πόδι, λέω τι. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται σε πολύ slow motion, όπως καταλαβαίνετε, γιατί στην πραγματικότητα είναι αυτή εδώ η κίνηση, η οποία είναι πάρα πολύ γρήγορη. Τώρα δεν προλαβαίνει ούτε το σουλιάδο να κάνει. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι, οι γυναίκες χρησιμοποιούμε νύχια? Χρησιμοποιείτε και νύχια και οτιδήποτε άλλο θέλετε, γι' αυτό και έχουμε την απόσταση, και μπορούμε να κλωτσίσουμε και μπορούμε να κάνουμε τα νύχια να χρησιμοποιήσουμε και οτιδήποτε άλλο. Απλώς αυτό είναι για κάποιον ο οποίος μπορεί να μην έχει νύχια, να μην έχει καμία απολύτως γνώση και απλώς ότι θέλει να απελευθερωθεί ή θέλει απλώς να δείξει στον άλλον ότι okay, κράτα την απόσταση, θέλω να μείνουμε μακριά. Ωραία. Θα μπορούσαμε να φέρουμε και βέβαια μια κοπέλα από το πάνελ να της τα δείξουμε και μας δείξει πόσο εύκολα είναι. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε πώς λοιπόν μπορούμε να... Τώρα ποιος θα χτυπάει το πόδι? Τώρα εγώ πρέπει να μην ψάξω. Εσείς θα χτυπήσετε πόδι. Αλεξία, έλα. Από όλα θα πάρετε στάση. Θα γυρίσει πλαϊνή στάση. Ναι. Ωραία. Και απλώς τραβήξει το χέρι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το χέρι. Αυτό. Έτσι, μπράβο. Όσο δυνατά λοιπόν και αν την κρατήσω, φεύγει. Είναι. Εύκολα. Όχι πάρα πολύ εύκολα. Θέλει μια σχετική δύναμη. Αν δεν μου σηκώσετε τον αγκώνα και τον αφήσετε κάτω χαμηλά και το τραβήξετε, θα δείτε ότι φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Όντως, αυτό ισχύει. Αυτές αν είναι μικρές λεπτομέρειες που δείχνουμε στους μαθητές μας. Ναι, αλλά ο άλλος αν είναι κακόβουλος και θέλει οπωσδήποτε να μας κάνει κακό, νομίζω ότι θα μας κρατήσει πιο σφιχτά ή μπορεί να... Όσο σφιχτά και να σας κρατήσω, εσείς πάλι μπορείτε να φύγετε. Δεν έχει μία κίνηση. Είπαμε, το χειρότερο πράγμα είναι να κάνουμε μικρές κινήσεις. Μία μεγάλη. Μπορείς να λυγίσεις από τον αγκώνα. Σωστά. Είναι εύκολο, ναι. Αν δεν λυγίσεις ο αγκώνας, είναι πιο εύκολο. Ωραία. Εάν λοιπόν κάνουμε και ένα κύκλο με το χέρι, εσωτερικό, και φέρουμε το άλλο χέρι από εδώ και πιάσει το χέρι, και αυτό μπορεί να φύγει. Εντάξει. Ή εάν γυρίσει αλλιώς έτσι, μπορεί να το πιάσει. Πάνω. Ναι, γυρίζει όμως, είναι πιο... Πώς θα γίνει αλλιώς? Νομίζω ότι είναι πιο... Όλα τα χέρια γυρίζουν.
Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να συγκεντρωθούμε έτσι και να σκεφτούμε πάλι την αρχή, το θέμα είναι ότι το επιθυμητό είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό το κενό χρόνου που δημιουργείται από το πρώτο πιάσιμο, από αυτού που θα μας επιτεθεί, που δεν ξέρει ότι εμείς θα κάνουμε κάποια κίνηση, ενδεχομένως που θέλει να κάνει μια δεύτερη κίνηση μετά. Εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτό το κενό χρόνου, να αποτραβηχτούμε, να μπορούμε να το βάλουμε στα πόδια. Στην αυτοάμυνα θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο. Δεν κοιτάζουμε να εμπλακούμε σε μια μάχη γιατί δεν ξέρουμε αν ο άλλος είναι μεθυσμένος, αν έχει κάποια άλλα προβλήματα ή τι μπορεί να έχει μαζί του, αν έχει μαχαίρι, πιστόλι ή κάτι άλλο. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να φύγουμε, να έχουμε πάρει την απόστασή μας και να ξέρει ο άλλος ότι δεν θα είμαι το εύκολο θύμα. Ναι, αλλά αν κάποιος μας επιτεθεί ο πίσω να μας πιάσει από τη μέση, τότε τι θα κάνουμε για να ξεφύγουμε. Πάντα υπάρχουν λύσεις αυτές, πολύ λογικές και μπορούμε να τις δείξουμε και λοιπόν, τώρα αν έχουμε χρόνο ή σε κάποιο άλλο μάθημα. Εδώ από την εκπομπή δίνουμε και ένα δώρο για εσάς, τους τηλεθεατές μας, και είναι μαθήματα αυτοάμυνας για 2 εβδομάδες για τους 10 πρώτους που θα πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας. Το 211-55-55-50, 2 εβδομάδες, μαθήματα αυτοάμυνας, οπότε Αλεξία, μπορείς και εσύ για να πας να παρακολουθήσεις. Για περισσότερες να έρθείτε και να κάνουμε. Για να σου λειτουργούν και τα πρώτα, για απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φοβάμαι να σας δώσω το χέρι. Αλλά τώρα ξέρω πώς θα απελευθερωθώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε. Πάμε. Πολύ ωραία. Στέφανε, εσύ θα ετοιμαστείς. Και θα βγάλουμε γραμμές. Να δώσουμε τα δώρα μας. Έχουμε τα πολύ ωραία ρολόγια Φερέντι. Τι άλλο έχουμε να δώσουμε. Έχουμε ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine. Έχουμε δώρα από το afasia.gr. Οπότε, ετοιμάσου. Εγώ πάω να μαγειρέψω αφού φάω μία τρουφίτσα από το Trufa Bar στη Νέα Ερυθρέα. Αλλά και εμείς σήμερα γλυκό θα φάμε. Θα φτιάξουμε σήμερα μία τάρτα σοκολάτας με αχλάδι. Πολύ ωραία. Οπότε την τρούφα θα την αφήσω εδώ, θα τη φάω σε λίγο. Να φτιάξουμε εδώ το γλυκό, κύριε Διαμαντόπουλε. Τι χρειαζόμαστε. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το ζυμάρι μας. Ναι. Το οποίο θα ρίξουμε στο μίξερ μας τη ζάχαρη. Ναι. Θα ρίξουμε το αλεύρι. Ωραία. Θα σπάσουμε ένα αυγό. Και θα προσθέσουμε και το βούτυρο. Ωραία. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Ώστε να δημιουργήσουμε ένα ζυμάρι τάρτας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι τάρτα σοκολάτας με αχλάδι. Με αχλάδι. Νομίζω ότι στο αχλάδι πάει γενικά πάρα πολύ σοκολάτα έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα πολύ ωραίος συνδυασμός. Γι' αυτό έχουμε δει και τα αχλάδια που έχουν τη σοκολάτα γύρω-γύρω, έχουμε δει διάφορα. Έχουμε διάφορα πράγματα. Σήμερα όμως θα κάνουμε μία ανατρεπτική τάρτα. Ανατρεπτική, μ' αρέσει το ανατρεπτικό. Θα τη φτιάξουμε ανάποδα. Ανάποδα. Αυτό, γιατί να έχει πολύ σοκολάτα. Βέβαια. Λοιπόν, οπότε έχουμε βάλει εδώ το βούτυρο, τη ζάχαρη. Το βούτυρο, τη ζάχαρη, το αυγό. Και το αλεύρι. Το αλεύρι. Εδώ θα πάρουμε λίγο από το ζυμάρι μας. Ναι. Θα το βάλουμε πάνω στο ταψάκι μας. Θα το απλώσουμε όσο πιο ψηλό γίνεται. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να το βάλουμε να το ψήσουμε. Με το χέρι αυτό, με έτσι. Με το χέρι. Μπορούμε, άμα θέλουμε, με ένα ποτήρι ή με ένα μπλάστη. Να το φέρουμε λίγο να το φέρουμε όσο θέλουμε. Δεν μας νοιάζει. Μέσα στο φούρνο θα απλώσει το ζυμάρι μας. Θα το δούμε μετά πώς γίνεται. Baking powder και αυτά δεν βάζουμε. Όχι, δεν βάζουμε καθόλου. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε κάτι για να φουσκώσει. Η τάρτα έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχει λίγο τραγανό πάνω, πάτο. Πρέπει να έχει λίγο τραγανό πάτο. Ωραία. Από πάνω προαιρετικά, για να τη δώσουμε λίγο άρωμα, ρίχνουμε λίγο κάρδαμο. Κάρδαμο. Δίνει πολύ ωραία γεύση και στο αχλάδι. Γιατί δεν θα αρωματίσουμε τη σοκολάτα μας. Αυτό θα το βάλουμε στο φούρνο τώρα για να ψηθεί. Ωραία. Στους πόσους βαθμούς? Στους 180 βαθμούς για 15 περίπου λεπτά. Πάνω κάτω, ναι. Φαντάζομαι. Ωραία. Εδώ τώρα θα ανάψουμε το μάτι μας. Το μάτι. Ωραία. Νομίζω ότι δεν ανάψε. Καμιά φορά εδώ τα μάτια μας δεν θέλουν όπως θέλουμε εμείς.
Λοιπόν, Τζένι, πού είναι η Τζένι, αυτό το μάτι θέλει μόνο εσένα τελικά. Ναι. Δεν ξέρω, τι έχεις κάνει. Κάνω κόλπα. Όχι, πείτε μου παιδιά, είναι δυνατόν, έχει ανάψει ποτέ το μάτι χωρίς την Τζένι, δεν ανάβει το μάτι χωρίς την Τζένι. Ωραία. Είναι το πετάλι του Τζένι. Θέλει την Τζένι του το μάτι. Το βάλαμε. Θέλει την Τζένι εδώ του το μάτι. Θα βάλουμε. Ευχαριστούμε Τζένι. Να είστε καλά. Εδώ για να το φτιάξουμε πιο ελαφριά τη σοκολάτα έχουμε χρησιμοποιήσει γάλα, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κρέμα γάλακτος στη θέση. Ωραία. Για να φτιάξουμε μία σάλτσα σοκολάτας, την οποία για να της δώσουμε λίγο γεύση και ελαστικότητα, θα βάλουμε λίγο μέλι. Πάντως έχει το ίδιο αποτέλεσμα, είτε με γάλα είτε με κρέμα γάλακτος. Ανάλογα πόσο ελαφριά θέλουμε να κάνουμε τη σάλτσα μας. Ναι, όχι στην υφή του, όχι. Στην υφή όχι, δεν έχει. Ωραία. Αυτό με το που ζεσταθεί λίγο θα μπορέσουμε να ρίξουμε τη σοκολάτα για τη να μαύρη, λιώσει, για να λιώσει, ώστε να φτιάξουμε την γκανάζ μας. Το γκανάζ τι είναι? Η γκανάζ είναι ένα μείγμα κρέμας γάλακτος ή γάλα μαζί με σοκολάτα. Ναι, ρωτάω για να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα. Βέβαια. Είναι λοιπόν το μείγμα μεταξύ του... Της κουβερτούρας και... Της κουβερτούρας, μπορεί να είναι λευκή, μπορεί να είναι σοκολάτα, μπορεί να είναι γάλακτος. Μπορούμε να βάλουμε και μπορεί λευκή. Μπορεί και χρωματιστή, βέβαια. Και ανάμεικτη. Και ανάμεικτη μπορούμε. Αν βάλουμε ανάμεικτη θα κάνουμε γάλακτος. Σωστά. Άρα δεν υπάρχει λόγος. Όχι, και μπορούμε να την αρωματίσουμε και μπορούμε να την αρωματίσουμε με ό,τι θέλουμε. Μπορεί να βάλουμε ένα ξύσμα από λεμόνι, μπορεί να βάλουμε ένα ξύσμα από πορτοκάλι. Τα σπεριδοειδή πάρε πάρα πολύ με τη σοκολάτα. Ωραία. Εδώ. Τώρα η σοκολάτα μας είναι έτοιμη και προσθέτουμε και τη σοκολάτα μέσα. Πω. Ακόμα και αυτό έτσι πως είναι, δελεαστικό είναι. Είναι στη σωστή θερμοκρασία τώρα. Λιώνει. Και έχουμε έτοιμη τη σάλτσα της σοκολάτας μας. Θα τα αφήσουμε να κρυώσει. Έχουμε κάνει μια προετοιμασία, έχουμε φτιάξει μια η οποία έχει κρυώσει ήδη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την τάρτα μας. Ωραία. Και βλέπουμε και τα υλικά για να μπορέσετε κι εσείς να τα σημειώσετε, γιατί είναι μια πολύ ωραία συνταγή για ένα γλυκό που σίγουρα θα εντυπωσιάσει. Ναι, είναι εποχής και ανάλογα την εποχή αλλάζουμε το φρούτο μας. Το βάζουμε μετά στο ψυγείο για να κρυώσει. Μπορούμε και εκτός. Και εκτός. Ανάλογα πόσο έχουμε ζεστάνει. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να λιώσει. Εσείς όμως έχετε φέρει και το ίδιο. Έχουμε φτιάξει, έχουμε κάνει την προετοιμασία μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το γλυκό μας. Ωραία. Παίρνει ωραίο χρώμα σοκολάτας. Βέβαια. Το οποίο τώρα ζεστό όπως είναι, μπορούμε και να το πιούμε. Να το χρησιμοποιήσουμε ως ρόφημα σοκολάτας. Πω, φοβερό. Βλέπετε, η σοκολάτα μας είναι έτοιμη. Πολύ ωραία. Αυτή τώρα πρέπει να κρυώσει. Να κλείσω εγώ το μάτι. Ωραία. Και τώρα θα δημιουργήσουμε την τάρτα μας. Δεν θέλει. Ούτε κλείνει το μάτι χωρίς εσένα, Τζένι. Σε παρακαλώ, Τζένι. Το κλείσατε. Το κλείσατε εσείς. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε πάρει τα αχλάδια τα οποία τα έχουμε καθαρίσει. Ναι. Τα έχουμε κόψει σε ψηλές φετούλες. Τα έχουμε απλώσει. Ναι. Το κουτάλι λείπει. Το κουτάλι λείπει. Και μεγάλο κιόλας. Εδώ, ωραία, όπως βλέπετε, έχει κρυώσει η σάλτσα μας. Περιχύνουμε από πάνω. Αμαρτία. Με τη σοκολάτα, τα αχλάδια. Και εδώ βλέπετε τα μπισκότα που έχουν ψηθεί. Ναι. Έχουμε φτιάξει. Α, είναι αυτό που έχουμε βάλει στο φούρνο. Που έχουμε βάλει στο φούρνο εμείς. Έχουμε ψήσει ήδη ένα κομμάτι. Ναι. Το οποίο παίρνουμε και κάνουμε μία ανατρεπτική τάρτα. Α, όντως είναι ανατρεπτική αυτή η τάρτα, αλλά μας αρέσει γιατί είναι εύκολη και η γεύση είναι, είναι η ίδια και εύκολη, αν είχαμε κάνει όλη την άλλη διαδικασία. Αν έχουμε κάνει την όλη διαδικασία, φτιάχνουμε ακριβώς το ίδιο γλυκό. Το οποίο με ένα μαχαιροπύρνο τώρα είναι έτοιμο για φάγωμα. Τέλειο. Για να διακοσμήσουμε άμα θέλουμε και το πιάτο μας.
Κύριε Διαμαντόπουλε, όντως κάνατε κάτι ανατρεπτικό σήμερα, που μας αρέσει όμως και σίγουρα θα το τιμήσουμε. Είμαι σίγουρο. Να βλέπω τα παιδιά από εκεί, ναι. Έτσι. Ευχαριστούμε τώρα πολύ. Τώρα να δούμε, θα γίνει διαγωνισμός πιστεύω για το ποιος θα το φάει. Και μάχη. Μάχη θα γίνει. Μάχη, όχι διαγωνισμός. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλά, καλή χρονιά. Yes. Πάμε να δώσουμε δώρα. Βέα. Θέλω να δώσω δώρα σήμερα. Θέλω να δώσω ρολόγια, θέλω να δώσω ηλεκτρικές συσκευές, θέλω να δώσω γκάτζετ, θέλω να δώσω δώρα. Ετοιμάσου. Για να δούμε. Ποιος ή ποια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή σήμερα, έτσι, για πρώτη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είμαι η Δώρα από Φιλαδέλφια. Η Δώρα από Φιλαδέλφια. Πολύ ωραία. Έτοιμη ναι. Να τραγουδήσετε? Είμαι έτοιμη. Ωραία, πάμε να σας ακούσουμε. Τι έγινε, Στέφανε? Α, είναι η μέρα σήμερα. Η μέρα, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να φωνάξουμε την Τζέννη? Όχι, εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πάμε. Για πάμε. Χτυπάει το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Κουδούνια χτυπάνε και δεν τα ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω, εμένα χρεώνω. Και θέλω σε μένα να καταλήγω. Α. Νίκο, σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανέναν με στη μοναξιά. Τέλεια. Άψογα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ευχαριστώ. Να σας δώσω, τι να σας δώσω τώρα. Θα μου δώσετε, τι θα μου δώσετε. Τι να σας δώσω. Ρολογάκι. Ένα ρολογάκι από την εταιρεία Φερέντι. Δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όμως θέλω να βγάλουμε και άλλες γραμμές. Έχουμε άλλη γραμμή. Να βγάλουμε. Να δώσουμε έτσι ένα δωράκι ακόμα. Ωραία, για πάμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά εσείς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Αρτάκι. Από Αρτάκι. Ωραία, πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Χαρμπή Μαρία λέγομαι. Ωραία Μαρία. Πάμε να τραγουδήσουμε? Πάμε, ναι. Ωραία. Κι αν γίναν πολλά, δεν έχω άλλη αντοχή. Κι αν είδα πολλά, βλέπω και άλλη μια αρχή. Αν όπως κι αν ζεις, κάτι μου λείπει απ' τη ζωή. Κάτι σε κουράζει πολύ, κι ίσως στο βάθος σε εξαντλεί. Εγώ το έχω φανταστεί. Άσε με λοιπόν να δούμε αν μπορώ τη διάθεσή σου να φτιάξω. Για το λόγο αυτό για σένα τραγουδώ όσο δεν μπορώ να φωνάξω. Με ένα τρυφερό τραγούδι σαν κι αυτό τη διάθεσή σου να αλλάξω. Να ανεβείς ψηλά, να γελάς συχνά, να τολμάς ξανά να ζεις. Τέλειο! Μπράβο, μπράβο σας! Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα σας δώσω μια ηλεκτρική συσκευή από την εταιρεία Group Cucine. Μείνετε στη γραμμή για να συνοηθείτε με την παραγωγή πώς θα παραλάβετε το δώρο σας. Λοιπόν, μια χαρά μας πήγε μέχρι εδώ, αλλά θέλω να δώσω και άλλα δώρα σήμερα. Οπότε εσείς συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-5550-550. Να θυμίσω ότι είναι απλή αστική χρέωση. Έτσι. Εμείς εδώ θέλουμε να δώσουμε δώρα από αυτή την εκπομπή και έχουμε τα ρολόγια της εταιρείας Φερέντι, έχουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Group Cucine και έχουμε και gadget από το afasia.gr. Τώρα θέλω να μου παίξεις έτσι ένα ωραίο τραγούδι. Ναι. Ένα τραγούδι μεν μοντέρνο, αλλά με βάθος και ποιότητα. Θα σου παίξω ένα μουσικό ρεφρέν. Λοιπόν, θέλω να μου παίξεις αυτό, γιατί ναι. Εγώ θα πάω, ωστόσο, στον καναπέ να συναντήσω τον σημερινό μας καλεσμένο, που νομίζω ότι έχει λίγο από όλα αυτά που σου είπα και πολλά ακόμα και θα σου πω και ποιος είναι. Ναι. Ο Ντίνος Καρύδης. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η ωραιότερη Κυριακή μου σήμερα. Ωραία. και για μας. Λοιπόν,
Έχω τρακ όμως, ε. Αποκλείεται. Και, γιατί έβαλε ένα τραγούδι, κάτι ξέρει ο... Κάτι ξέρει. Με παρακολουθεί στο Facebook μάλλον, ε. Μάλλον. Ναι. Τι είναι το τραγούδι αυτό? Θες να το πούμε? Να το πούμε. Τώρα. Να το πούμε. Ελάτε. Και μετά θα μου πείτε όμως τι είναι το τραγούδι αυτό για σας. Δεν θα πω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είμαι φάλσος. Αλλά επειδή είμαι συγκινημένος σήμερα, Sunday, ας το πούμε, θα με βοηθήσει ο Στέφανος. Ε? Ωραία, πάμε. Και εσείς. Εγώ δεν ξέρω, ο Στέφανος σίγουρα. Τα λόγια. Μου είχε και τα λόγια, κατάλαβες. Α, είστε οργανωμένοι. Μπορώ να μιλώ ελληνικό. Βέβαια. Θα ήθελα και εσείς. Ωραία, κι εγώ λοιπόν. Λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό. Ένα άγγιγμα σου κάτω από το τραπέζι. Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτάει. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Γιατί δεν χορεύουνε. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στη λίστα. Δεν υπάρχει η ζωή μας καιρό στη μια. Πήγες παρακάτω. Άμα στέλνει το κορμί μας το πρίμα βίστα. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια ζημιά. Θα κάνει άνω κάτω τη λογική σου, γιατί δεν χορεύεται. Θέλει τρέλα η ζωή μας και νοστιμιά. Άμα θες να βρεις τις φίλες του παραδείσου. Πάμε! Μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας θεός. Ένας έρωτας Θεός να σε προστατεύει. Σωστό και αυτό. Να σου δίνω τα φιλιά στο κεριό το φως. Και να δέρνει από αυτά που ο νους μας απαγορεύει. Σας κάλεσα στην εκπομπή, ζητάω χίλιες φορές συγγνώμη. Είπαμε θα μιλάμε στον ελληνικό. Μιλάω σε όλους. Σου χάλασε την εκπομπή, συγγνώμη. Τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για σένα? Είμαι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος και μου αρέσουν τα ερωτικά τραγούδια. Και γιατί συγκινήθηκες να πήγαινα στον πληθυντικό εγώ πάλι? Τι έλα, πες μου. Γιατί συγκινήθηκες? Φάνηκε. Γιατί? Έλα, μην το προχωράμε. Μέχρι εκεί. Πάμε στον καναπέ να τα πούμε. Δεν είναι ο καναπές του ψυχολόγου, αλλά είναι ο καναπές της παρέας και της συζήτησης. Βεβαίως. Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό. Αλλά δεν χορέψατε όμως, δεν είναι. Εμείς κρατιόμασταν. Ε? Κρατιόμασταν, αυτό έλεγα. Ναι. Να ξέρουμε ταγκό. Τώρα, Κιμ. Να πάμε να δούμε ένα βίντεο μαζί που έχουμε ετοιμάσει. Αμέ. Ωραία, για πάμε να το δούμε. Ντίνος Καρύδης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Λατρεύει αυτή την πόλη. Η μητέρα του Σμαράγδα και ο πατέρας του Γιάννης ήταν δύο παιδιά που ερωτεύτηκαν παράφορα και πάλεψαν σκληρά στις ανηφοριές του Γκίζη. Οι γονείς του μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά ήταν αξιοπρεπείς. Δεν είχε βιβλία να διαβάσει, μόνο κανένα ρομάντσο αν έπεφτε στα χέρια του. Το δώρο που ήθελε όταν ήταν παιδί ήταν ένα ποδήλατο που δεν πήρε ποτέ. Ενώ αυτό που θυμάται ακόμα είναι όταν κάποιος του έδωσε για δώρο μία φέτα ψωμί με βούτυρο. Φοβάμαι την πείνα, θα πει αργότερα στη συνέντευξή του.
Ζούσα από παιδί με αυτή τη φοβία και την κουβαλάω ακόμη. Η μάνα μου με έσερνε από συσίτιο σε συσίτιο. Μεγάλωσα σε μια φτωχογειτονιά, με το φόβο του σπιτονικοκύρη που ερχόταν να ζητήσει τον νίκη. Γι' αυτό δεν τόλμησα να κυνηγήσω μεγαλύτερα πράγματα στην καριέρα μου. Βολευόμουν πάντα με τα ψίχουλα και έλεγα να μην τα χάσω κι αυτά. Στην πρώτη δημοτικού θα νιώσει το πρώτο σκύρτισμα. Θα ερωτευτεί μια συμμαθήτριά του, τη Στέλλα. Όχι για την ομορφιά της, αλλά για τα παπούτσια της που ήταν λουστρίνη. Θα αριστεύσει στη Δραματική Σχολή Αθηνών και η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο θα είναι στο έργο του Ανδρίτσου, το Σαλιγκάρι. Η πορεία του, καθώς την λέξη καριέρα δεν θέλει να την ακούει, ξεκινά δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όμως το ότι έγινε ηθοποιός το οφείλει στο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ο Κωνσταντάρας ήταν αυτός που στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» τον πήρε από το χέρι και τον πήγε στο σακελάριο. Στη ζωή του θα μπει η Τζούλια Αργυροπούλου, η γυναίκα που περίμενε χρόνια. Η γυναίκα που μαζί θα ξεκινήσουν το κοινό τους ταξίδι. Ηθοποιός και η ίδια με μεγάλη πορεία θα συνυπάρξουν και επαγγελματικά και θα κάνουν πράξη τους πόθους τους. Θα αποκτήσουν τη μοναχοκόρη τους Μαράγδα και θα ιδρύσουν μαζί το 1983 την Ελεύθερη Αυλαία. Είναι μαζί 40 χρόνια. 40 χρόνια που ο ένας δεν έλειψε στιγμή από το πλευρό του άλλου, στα δύσκολα και στα εύκολα. Σε αυτά που μόνο ένα ζευγάρι που αγαπιέται ειλικρινά μπορεί να αντέξει. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αν το ρωτήσεις τι έχει καταφέρει στη ζωή του, θα σου απαντήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια μόνο ένα παιδί, τη Σμαράγδα. Τη μονάκριβη κόρη του, που δεν έχει συμβουλεύσει ποτέ στη ζωή του, αλλά η ίδια το συμβουλεύει συνέχεια. Που δεν έχει κανένα παράπονο και τη ζητά συγγνώμη για ό,τι δεν της πρόσφερε. Υποκλίνεται στο ταλέντο της, μα πάνω απ' όλα στην ψυχή της. Μιλούν στα τηλέφωνα συνέχεια και όταν του λέει «Μπαμπάκα μου, σ' αγαπώ», λιώνει. Μιλάνε ώρες για το σκύλο της Μαράγδας, το Γιάννη. Του έδωσε το όνομα του πατέρα του, τις γάτες αλλά και τη ζωή. Είναι μπαμπάκιας και το δηλώνει. Η Σμαράγδα για αυτόν είναι το παν. Και όταν τα δύσκολα ήρθαν και ο Ντίνος Καρύδης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια περιπέτεια υγείας, θα πει πως αν δεν υπήρχε η Σμαράγδα δεν θα τα κατάφερνα. Ναι, αυτό το τέλειο παιδί που κάνει όλο το καλό. Ήταν συνέχεια δίπλα μου και με στήριξε με όλες τις δυνάμεις της και οικονομικά πάντα. Ντρέπομαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αχ να ξέρες τη δύναμη, μου δίνει δύναμη σου, σαν λες όλα θα γίνουν. Χαίρεται με την πορεία της. Είναι αυτός που τη στηρίζει, που της είπε να γίνει ηθοποιός. Έχει μετανιώσει που δεν έκανε όμως ακόμα ένα παιδί και ότι δεν κατέβηκε τα σκαλιά του θεάτρου τέχνης. Θέλει να παίξει θέατρο μαζί της. Είναι κάτι που λαχταρά. Όχι μεγάλο ρόλο, ένα μικρό για να την απολαμβάνει από την κουίντα του θεάτρου. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή. Αυτός είναι λοιπόν ο Ντίνος Καρύδης, που του αρέσει να διαβάζει ελληνική και ξένη λογοτεχνία, να απολαμβάνει περιπάτους στη θάλασσα, να ακούει τα αγαπημένα του τραγούδια, να κλαίει, να γελάει και να προχωράει μπροστά. Να αφήνει πίσω τα μαύρα και να ελπίζει στο καλύτερο. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινήσατε και έχω ακούσει ότι, ενώ δεν είμαι δυνατός, ότι οι δυνατοί κλαίνε. Μπορούν να κλαίνε. Σας σοκαλάω την εκπομπή τώρα, δεν είναι νέα. Τόσο γλυκό και τόσο ανθρώπινο. Αφήνετε τα συναισθήματά σας. Αισθάνεστε δυνατός στη ζωή. Στον ενικό. Αισθάνεστε δυνατός στη ζωή. Νομίζω πως ναι. Γιατί αυτό που λέμε σήμερα κρίση, δεν την νιώθω, διότι ήμουν σε κρίση σε όλη μου τη ζωή. Τη μέρα που γεννηθήκαμε σε αυτά, πού τα βρήκατε αυτά. Είστε πάρα πολύ καλοί. Ναι. Δεν την νιώθω γιατί και η δουλειά μας είναι, εργαζόμαστε, είμαστε άνεργοι, κλείνουμε μια δουλειά, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνουμε για την επόμενη σεζόν. Κάθε φορά αλλάζουμε, αλλά όπως είπατε πρωτήτερα για τον Κωνσταντάρα που με έμπασε στη σχολή,
και το γνώρισα και γνώρισα τη δουλειά. Δεν μου αρέσει η λέξη δουλειά, είναι ελληνική λέξη. Στα αμερικάνικα υπάρχει δουλειά, τη λένε την εργασία, τη λένε δουλειά. Εμείς το κουβαλάμε από παλιά, τη δουλεία. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Νικητής στην πορεία της ζωής σας αισθάνεστε όμως? Νικητής? Όχι, δεν αισθάνομαι ούτε νικητής ούτε ετοιμένος. Προσπαθώ. Είμαι διαρκώς επιμαθητεία και σε αυτή την ηλικία πια που είμαι στο Λυκαβιές, όχι Λυκαβιές, στο Λυκόφος, όχι, ποιο είναι το ίδιο. Στο Λυκόφος. Είμαι επιμαθητεία, μόνιμα, σαν τον Ειδίποδα. Όνειρα που δεν μπορέσατε εσείς για κάποιους λόγους ίσως να πραγματοποιήσετε, πραγματοποιούνται τώρα μέσα από τα μάτια της Μαράγδας? Ναι, ναι, τα όνειρα τα είπατε και πρωτήτερα. Το είπε στο βίντεο. Πού τα βρήκατε αυτά? Πού τα βρήκατε? Ο Στάθης, δηλαδή. Είστε πολύ καλοί δημοσιογράφοι. Ήταν αυτό που δεν κατέβηκα τα σκαλιά του Υπουργείου Τέχνης, του Θεάτρου Τέχνης, να συναντήσω τον μεγάλο δάσκαλο, να παραδοθώ δηλαδή. Και να μου λέγε σήκω και φύγει ή κάτσε. Αλλά δεν πειράζει. Πες μου κάτι, είπες για τη Σμαράγδα. Λέω ότι αυτά που. Την είδε στο Σικάγο καταρχήν. Την είδα. Δεν ήταν έκπληξη. Για μένα ήταν έκπληξη. Ακόμα... Νομίζω ότι η Σμαράγδα σε κάθε ρόλο της είναι έκπληξη. Αλλά κάτι θα έχει και το DNA, νομίζω. Δεν ξέρω. Όχι, ναι. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα που ίσως εσείς για λόγο συνθήκων ή οτιδήποτε δεν καταφέρατε να κάνετε ή δεν κάνατε. Τώρα με την πορεία της Σμαράγδας το ζείτε, έτσι, κατά το ίμιση τουλάχιστον μαζί της. Όχι κατά το ίμιση, ολόκληρο. Γιατί η Σμαράγδα δεν είναι κόρη μου, είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Και τώρα περιμένω μεγάλη αγωνία και λαχτάρα να τη δώσω ένα καινούριο που θα ανεβάσουν τώρα το Φλεβάρι. Το Σιρανό ντε Μπερζεράκ του Εδμόντου Ρωσταν με τον Κακλέα, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Όμηρο Πουλάκη. Περιμένω αυτή τη στιγμή. Εκτός από καινούργια παράσταση, κανένα εγγονάκι περιμένετε? Έχω το Γιάννη. Σωστό, γιατί έχει. Είναι καταπληκτικός ο Γιάννης. Ναι, γιατί εγώ τώρα θα περίμενα να ακούσω ότι περιμένω πώς και πώς. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Να είναι δικό της. Πάρω στην αγκαλιά κανένα εγγονάκι, καμία εγγονούλα, κανέναν εγγονό. Έχω το Γιάννη, εντάξει. Ο Γιάννης, ο οποίος. Μα είναι ο Γιάννης, το όνομα του πατέρα μου έχει. Του παππού του. Δεν μπορώ. Ο παππούς είμαι εγώ, Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έτσι ως μπαμπάς το θέμα ο Γιάννης μένει στο καλός που είναι. Σκύλο. Εάν πας σπίτι, να κλέψεις. Δεν κλέβεις, λέμε. Να κλέψεις τηλεόραση και ξεχάσεις το τηλεκοντρόλ, θα σου το δώσει. Είναι τόσο καλό παιδί. Νομίζω ότι θέλει πολύ το εγγονάκι. Επειδή τώρα δεν μου απαντάει στην ερώτηση και αποφεύγει, τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό παιχνίδι που δεν θα μπορείτε να μου ξεφύγετε. Που δεν θα μπορείς να μου ξεφύγεις. Θέλω να βλέπεις την οθόνη, να δω την οθόνη. Εκεί απέναντι. Ναι. Εκεί θα δούμε κάποιες φωτογραφίες και θέλω ένα σύντομο σχόλιο για κάθε φωτογραφία. Μην νομίζω ότι βλέπω και καλά. Αυτό αν τον βλέπετε αυτός πολύ καλά. Αυτός είναι ο Λάμπρος Πυθαγόρας, πατέρας του φίλου μου, του Δημήτρη, που χάρισα στο Λάμπρο. Βρέθηκα να κάνω την μαγική αυτή δουλειά. Και αυτή τη μαγική δουλειά θύμισε μετά να σου πω πότε την άκουσα πρώτη φορά. Mm-hmm. Αν το θυμηθείς. Πάμε στην επόμενη. Εγώ περιμένω να δω τι θα πει για αυτή τη φωτογραφία. Ο Λιάπησε είναι αυτός. Ο Λιάπησε. Ο Λιάπησε. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Ναι, αλλά όμως δεν φταίει ο Λιάπης. Φταίνε αυτοί. Οι οποίοι τον βγάλανε και πρώτο, νομίζω, δεύτερο. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Λιάπης για χαρά είναι. Αλήσε μας. Ωχ, τα χρήματα είναι απαραίτητα. Κοίταξε να δεις, το είχα πει και στο Μάκη της προάλλες, όταν με ρώτησε πώς πας, πολλά χρόνια. Είμαι όχι συνταξιούχος, χαρτζηλικούχος. Mm-hmm. Δηλαδή χαρτζηλίκι μου δίνουν. Και μου δίνουν χαρτζηλίκι και δεν τράπηκαν. Από το χαρτζηλίκι αυτό να μου κόψουν τα δύο δώρα που κάπου ανάσαινα το Πάσχα, το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα. Ντροπή σας, κύριε. Επόμενη. No comment. Μάλιστα. Ουδέν σχόλιο. Δεκτό. Πάμε στην επόμενη. Η Αλίκη.
Η Αλέκη ήταν η πρώτη μου έτσι, συνεργασία. Έχει προηγηθεί η Ελεύθερη Αυλαία, βέβαια. Πήγα στρατιώτης μετά. Έχασα 3 χρόνια. Έχασα τον Δημήτρη Τοχόρν, ο οποίος. Πώς τον ξεγέλασα και του άρεσα και με ήθελε το χειμώνα, αλλά. Το χειμώνα. Το χειμώνα, εγώ θα πάω αεροπόρος. Η Αλίκη είναι σπουδαία, ταλαντούχα ηθοποιός. Δεν έκανε αυτά που μπορούσε να κάνει όμως. Ναι. Ξεκίνησε με Ρωμαίο και Ιουλιέτα, αν δεν κάνω λάθος. Μετά, αφού. Το έλεγε, τ' άκουγα. Αφού αρέσω έτσι στον κόσμο. Ναι. Όταν έπαιξε τη Φιλουμένα Μαρτουράνο, ήταν εξαιρετική. Ο κόσμος όμως δεν ακολούθησε. Την ήθελε την Αλίκη Βουγγικλάκη. Δεν ήθελε τη Φιλουμένα. Ναι, δεν ήθελε τη Φιλουμένα ή αργότερα την Αντιγόνη που έπαιξε στην Επίδαυρο. Πάμε στην επόμενη. Εδώ δεν βλέπω τίποτα, παιδιά. Γυναίκες. Γυναίκες. Είναι το πιο γράμμα. Είναι Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, το 8ο. Α, Β, Γ, Δ, βοηθήστε. Ε, Ζ, Ι, Θ. Το 8 είναι το νούμερό μου. Έχω γεννηθεί από πότε, έλεγε σε 8. Έχω γεννηθεί 26, 6 και 2, 8 Οκτωβρίου. Και πολλά οκτάρια συμβαίνουν στη ζωή μου. Τα λατρεύω. Το θηλυκό, τη θάλασσα, το θαύμα, το Θεό. Τι άλλο, τι άλλο αρχίζει από αυτή, το θαυμάσιο, το θεσπέσιο. Εκτός από πάντως το θάνατο. Πάντως οι γυναίκες είναι ένα από αυτά που στιγματίζουν τη ζωή. Μα γι' αυτό, όταν η Τζούλια, η γυναίκα μου, ήταν έγκυος στο παιδί, ήξερε ότι θα κάνει κορίτσι, όταν δεν υπήρχαν τα περιοχογραφήματα. Και υπάρχει σκητσό που της έχω στείλει και λέω το κοριτσάκι μας που θα γεννηθεί να είναι καλά. Και γεννήθηκε και ήμουν στο Βόλο. Να το πω. Πώς το ξέρατε ότι θα. Δεν ξέρω, είμαι Σκορπιός και λένε ότι οι Σκορπιοί έχουν κάποια διέστηση. Δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά και τα πιστεύω. Τίποτα δεν πιστεύω και όλα τα πιστεύω. Αυτό το μεγάλο κριτικό, το καζατέρι. Τι έγινε, γυρίσατε. Εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ. Μήπως χαλάμε την εκπομπή. Όχι. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ήμουν τουρνέ περιοδία με την Τζέν Τιγκαρέζη στο Βόλο και δεν πήγα να κοιμηθώ. Γύρω όλη τη νύχτα. Περαδόθε. Στο λιμάνι του Βόλου. Ναι. Το πρωί που ξημέρωσε, δεν υπήρχαν κινητά τότε, βρήκα το περίπτωρο που άνοιξε και παίρνω τηλέφωνο. Γιατί να πάρω τηλέφωνο στο σπίτι, πήρα στο μεευτήριο που θα πήγαινε. Α, έχετε μεγάλο. Κατευθείαν. Όχι, μία έρευνα. Ήξερα το τηλέφωνο, αλλά αντί να πάρω το του σπιτιού, δεν μου είπε κανείς ότι πήγε στο μεευτήριο, γιατί γεννήθηκε 4 ώρα τη νύχτα. Και το είχατε μαζί σας και του μεευτηρίου το τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, γιατί ήξερα ότι πλησιάζει η μέρα. Και το σηκώνει η αδερφή της. Γνωρίζει τη φωνή μου. Ναι. Νεανική φωνή τότε. Και. Προλαβαίνω εγώ και της λέω, Αλίκη, το κορίτσι που γεννήθηκε είναι καλά, πάυση. Μου λέει, πού το ξέρεις. Παιδί μου, είναι καλά, δεν πιστεύω να μου μοιάσε. Κι όμως έμοιασε. Ήταν κορίτσι. Και μετά 4, όχι, μοιάζει και, όχι και, πιο πολύ. Πάμε να δούμε και την επόμενη φωτογραφία. Αυτός είμαι εγώ, α. Όχι, αυτός δεν είστε. Ο Σφακιανάκης. Κοίταξε, επειδή εγώ είμαι με τον Πυθικότσι, με την Αλεξίου που τραγουδήσαμε πρωτήτα, το τραγούδισα, το σκότωσα δηλαδή το τραγούδι. No comment. No comment και εδώ. Σε δύο έχετε. Δηλαδή κερδίζω, τι κερδίζω. No και σε δύο που συνδέονται. Ναι, και σε δύο που συνδέονται. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Λοιπόν, το επόμενο. Αυτό ποιο είναι, η δηλαδή. Ζήλια. Ποιο? Η Ζήλια. Η Ζήλια. Α, υπάρχει ένα παλιό, εσύ δεν έχεις γεννηθεί. Του Γιώργου του Οικονομίδη. Να έχεις μουσική μουστάκι, να είσαι και γκαβί λιγάκι. Αλλά το σκέφτομαι, αγάπη μου, όταν θα χαϊδέψω ένα μουστάκι, λέω πιο καλά να είσαι όμορφη. Και ζηλεύω. Η Ζήλια, κοίταξε. Όταν λέμε Ζήλια, τι εννοούμε. Δηλαδή, ζηλεύω τον Στέφανο, που ξέρει μουσική, που είναι πολύ καλός μουσικός. Και θέλω να γίνει δασκαλός μου. Η Ζήλια στη μόλις σχέση έχει, Τζόκερ, έχει παίξει. Την Πέμπτη που θα έρθει. Η Ζήλια έχει παίξει ρόλο στη ζωή σας. Έχετε ζηλέψει. Την ερωτική ζήλια εννοείς. Όταν αγαπάς δεν ζηλεύεις. Εκτιμάς αυτόν που αγαπάς, τον σέβεσαι, τον πιστεύεις, τον εμπιστεύεσαι, δεν τον ζηλεύεις. Σας έχουν ζηλέψει. Πού να ξέρω. Ωραία, πάμε στην επόμενη. Α, τι ωραία που περνάω εδώ. Η ωραία Κυριακή μου σήμερα, παιδιά. Πείτε μου γιατί. Λοιπόν, σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. Ναι, δικαίωμά τους είναι. Αφού υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα. Μια χαρά, γιατί όχι. Γιατί όχι. Ωραία, επόμενη.
Εδώ. Επειδή είχα πάει κι εγώ με τους αγριεμένους, πώς λέγονταν τότε. Με τους αγανακτισμένους. Τους αγανακτισμένους, ναι. Δεν μ' άρεσε αυτό το μουτζωμα στη Βουλή και κάποιες λέξεις κακές. Δεν ήταν μουτζώσεις, κύριε. Πήγαινε στην τουαλέτα σου, κοίτα στον καθρέφτη και έδωσε μια μουτζα. Εσύ τους έβγαλες εκεί πάνω. Δεν ήθανε εκ Θεού. Δεν ήταν, δηλαδή, οι Γερμανοί το 41, το 27 του Απρίλη μπήκανε με το ζόρι. Δεν τους ψηφίσαμε. Αυτούς τους ψηφίσαμε, παιδιά. Στον καθρέφτη, στην τουαλέτα, στο water closet, όπως το λέτε τα αγγλικά, για να μουτζώσετε τον εαυτό σας πιο πολύ. Και απορώ πώς ξαφνικά μουτζώνουνε και στις δημοσκοπίες βγαίνουν πάλι οι ίδιοι. Αλλά εκεί ήσασταν κι εσείς. Δεν μουτζώσαστε εσείς. Δεν μουτζώσε, όχι. Για πάμε στην τελευταία φωτογραφία. Και έφυγα με αναπνευστικά προβλήματα. Στο Βρετάνια απ' έξω, με παραλίγο, ναι. Ναι. Εδώ είναι η Σμαράγδα, τη βάζω πρώτη. Τη Τζούλια, πρώτη, και συμμετέχει εκτάκτως ο Ντίνος. Ο Ντίνος. Ναι, το έχω πει, θα το ξαναπώ, δεν βαριάσαι. Τι μου λένε, έχω μια φίλη που με ρωτάει. Μα λες όλα τα ίδια. Λέω, για να λέω τα ίδια σημαίνει ότι λέω αλήθειες. Έτσι, αν μου πεις τι χρώμα μαλλιά έχει η κυρία και πω μαύρα, λέω ψέματα. Θα πω ξανθά, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Α, φύγαμε. Έχεις κι άλλη, έχεις πολλές. Έχω πολλά ακόμα για εσάς όμως. Τι έχεις? Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι. Απροετοίμαστε με σένα. Και πολλά άλλα και ένα θέμα το οποίο συνδέεται. Και θέλω το σχόλιο σου. Για πες μου. Μετά τη διαφημίση. Επιστρέψαμε, κοντά μας είναι ακόμα ο Ντίνος Καρύδης. Ο Ντίνος και εδώ. Ο Γιώργος Πετρόπουλος, ηθοποιός, και ο Μενέλαος Τσαούσης, που είναι υπεύθυνος κέντρων στήριξης παιδιού και οικογένειας, και εκεί θέλουμε να εστιάσουμε σήμερα, και ο Νίκος Φραντζής, ψυχολόγος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πολλές οικογένειες αυτόν τον καιρό δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης πραγματικά. Και τα χωριά SOS στηρίζουν αυτόν τον αγώνα που κάνουν πολλές οικογένειες. Πόσους είναι στον αριθμό? Συνολικά υποστηρίζουμε 1.000 οικογένειες σε εθνικό επίπεδο στα 6 κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειες που υπάρχουν των παιδικών χωριών της Ελλάδος. Εκτός από την Αθήνα υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη, την Καλαμάτα και το Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα. Ο αρχικός στόχος να καλύψουμε 1.000 οικογένειες έχει επιτευχθεί και βεβαίως λόγω των αναγκών συνεχίζουμε και υποστηρίζουμε ακόμα περισσότερο. Κύριε Πετρόπουλε, είστε ηθοποιός. Που μας καλέσατε και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Σας ακούω. Είστε ηθοποιός, άνθρωπος της τέχνης και αυτή τη στιγμή έχετε ζητήσει κι εσείς την βοήθεια από το κέντρο στήριξης. Ναι, έχω βιώσει και εγώ βέβαια, με άγγιξε και εμένα αυτή η κρίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Τσαούση και τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, το κέντρο Σταύρος Νιάρχος, το οποίο μας στηρίζει. Γιατί το επάγγελμά μας, από ό,τι είπε και ο κύριος Καρύδης, ο οποίος χρόνια τον εκτιμώ και τον θαυμάζω, όπως και κάποιους άλλους ηθοποιούς, γιατί έχουν ήθος και έχουν προσφέρει πολύ στον τόπο μας με το ήθος τους, και όπως είπε δεν έχει αναγνωριστεί αυτό από την πολιτεία και με στεναχώρησε πάρα πολύ που άκουγα πριν κάποια πράγματα, γιατί ο Ντίνος ο Καρύδης είναι ένας ηθοποιός ο οποίος μας έχει διδάξει τι θα πει θέατρο, τέχνη, ήθος, πείτε μου κάτι, πολιτισμός, τα πάντα. Έχετε παιδιά? Και η Σμαράγδα η Καρύδη. Έχετε παιδιά? Έχω 3 παιδάκια, τώρα έχω και το νεογέννητο, είναι 40 ημερών το κοριτσάκι μου. Ο γιος μου είναι πρώτη γυμνασίου, η κόρη μου 5η δημοτικού και το μωρό μας. Αυτό σημαίνει ότι εσείς πηγαίνετε στο κέντρο στήριξης και παίρνετε κάποια τρόφιμα, πράγματα για να μπορείτε να ζήσετε? Κοιτάξτε, το κέντρο Σταύρος Νιάρχος δεν περιμένει βέβαια να... Γίνεται και αυτό σε πολλές οικογένειες, δεν περιμένει να είμαστε σε πλήρη εξαθλίωση. Δεν έχουμε φτάσει εμείς προσωπικά σε αυτό το σημείο, αλλά μας στηρίζει γιατί τα οικονομικά μας είναι πολύ χαμηλά. Τι είναι αυτό που έχετε εσείς ανάγκη?
Όχι, είναι δικό μας το σπίτι, αλλά έχω από το 2010 να κάνω κάποια διαφήμιση ή να πάρω μέρος σε κάποια σειρά. Οπότε, τι είναι αυτό που χρειάζεστε εσείς, που δεν μπορείτε εσείς να παρέχετε στην οικογένειά σας. Είναι τρόφιμα, στιγμή, είναι τι. Ναι, αυτή τη στιγμή το οικονομικό μας πιέζει αφάνταστα. Αναγκάζομαι να κάνω οποιαδήποτε άλλη δουλειά εκτός από αυτό που μου αρέσει να κάνω και θέλω να κάνω. Αυτή τη στιγμή δουλεύω στο Δήμο, στο Πράσινο, mm-hmm. με τους κυπουρούς. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό. Έχω κάνει τον ταξιτζή, έχω κάνει τον οδηγό τρόλεϊ, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Είναι καθαρά θέμα επιβίωσης. Αλλά παράλληλα έκανα και αυτό που μου αρέσει, αλλά δεν το έκανα στο βαθμό που θα ήθελα να το κάνω. Θέλω να πάμε όμως να δούμε τον αγώνα που δίνει μία μάνα και εκείνη για την επιβίωση. Πρώτα του παιδιού της, των παιδιών της και μετά ασφαλώς και για την ίδια. Να διευκρινίσουμε, γιατί ανέφερε ο κ. Πετρόπουλος στο κέντρο Σταύρος Νιάρχος. Μιλάμε για τα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών ΣΟΣ Ελλάδος, τα οποία έχουν χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε υπάρχει μια για συνεργασία, την λειτουργία τους, οπότε υπάρχει μια συνεργασία και μέσω αυτής της χρηματοδότησης είχαμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τα 6 κέντρα. Ωραία. Πάμε να δούμε αυτή τη μάνα που δίνει τον καθημερινό της αγώνα για να υπάρχει φαγητό στο τραπέζι του σπιτιού της. Τατιάνα μου, βρισκόμαστε στο κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας στην Κυψέλη. Είσαι και εσύ ένας από τους ανθρώπους που έχουν αγκαλιάσει εδώ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Πώς ξεκινάει η δική σου ιστορία? Πώς φτάνεις μέχρι εδώ? Πώς έφτασες εδώ? Ήρθε στα ξαφνικά. Ούτε καν πέρναγε από το μυαλό πως θα πέσω τόσο στα δύσκολα. Mm-hmm. Γιατί έχω κάνει μια καλή ζωή, απλή και πολύ όμορφη, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχατε μια κανονική ζωή. Δεν είχατε τα παιδιά, δεν είχατε στερηθεί κάτι, είχατε το φαγητό σας, είχατε τα ρούχα σας, είχατε το σπίτι σας. Εσύ δουλεύες? Όχι. Γιατί δούλευε ο άντρας μου και με μικρά παιδιά δεν μπορούσα και να πάω και δουλειά και να προσέχω τα παιδιά. Και έχω πέρασει μια τέλεια ζωή, όπως σας είπα. Και είναι ξαφνικά όνειρο. Τι γίνεται? Μένει ο άντρας χωρίς δουλειά? Ναι. Μένει ο άντρας μου χωρίς δουλειά. Είναι πολύ δουλευταράς. Δηλαδή δεν είναι να περιμένει, να του έρχεται η δουλειά. Ψάχνει τη δουλειά. Μείνει ο άντρας μου χωρίς δουλειά και πάλι δεν το βάζαμε κάτω. Ήταν δυνατός και μου λέει θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Θα βρεθούμε δουλειά, θα βρεθεί δουλειά. Αλλά έλαντε που η δουλειά δεν βρέθηκε πια ποτέ όπως είχε δουλέψει παλιά. Τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν φορές που σου ζητούσαν, ας πούμε, μία πορτοκαλάδα ή ένα παγωτό και δεν μπορούσες να τους το αγοράσεις? Ναι, πολλές φορές. Όχι μόνο μία φορά. Την πρώτη φορά δεν τους χάλασα χατήρι, τη δεύτερη, τη τρίτη, αλλά τη τέταρτη μετά άρχισα. Δεν μπορούσες πια. Ναι, να τους πω πως την άλλη φορά. Να το σκεφτώ για την άλλη φορά. Εσύ πώς αισθανόσουν εκείνη τη στιγμή που τα παιδιά σου ζητούσαν ένα πράγμα που είχε ένα ευρώ και δεν μπορούσες να τους το πάρεις? Δεν περιγράφει. Και αποφασίζεις να έρθεις εδώ, στο κέντρο στήριξης? Δεν γνώριζα τίποτα, δεν ήξερα τίποτα. Πήγαινα στο σχολείο. Από εκεί το κατάλαβα. Γιατί ήμασταν πολύ σωστοί γονείς. Έχουμε 12 χρόνια σε αυτό το σχολείο. Και το παιδί δεν είχε ούτε μολύβι, ούτε τετράδιο, γιατί έρχεται και τελειώνει. Πήγαν 3 μήνες. Δεν μπορούσα άλλο. Ούτε μολύβι, ούτε τετράδιο, ούτε ψωμί στη τσάντα του. Είχε καιρό να του βάλω ψωμάκι, το στάκι στη τσάντα. Είχε από το πρωί, χωρίς γκάλα, χωρίς τίποτα, έφευγαν το πρωί τα παιδιά και ερχόταν στο σπίτι και μπορούσα να είχα 3 μέρες μακαρόνια και 3 μέρες φασόλια. Και μπορούσα και να μην είχε καθόλου. Εγώ με τον άντρα μου έχουμε κοιμηθεί χωρίς φαγητό πολλές φορές για να υπήρχε για τα παιδιά, γιατί εγώ δεν γνώριζα το κέντρο αυτό.
πηγαίνω στο σχολείο και μιλάω. Η δασκάλα τα έχει καταλάβει λιγάκι και μου λέει τι γίνεται. Δηλαδή το παιδί δεν είχε μολύ. Και θα του πάρω. Του λέω την άλλη φορά, μήπως τα χάνει. Αλλά η αλήθεια ήταν πως δεν είχα. Και δεν μπορούσα να τη το πω κιόλα. Ντρεπόμουν. Τρεπόσου. Ντρεπόμουν. Όχι αυτό, ντρεπόμουν. Πώς συνέβη σε μένα αυτό. Και μετά μίλησε η δασκάλα του σχολείου με την διευθυντήτρια. Ήμασταν κοντά. Μπαίνω στο γραφείο. Της λέω όλη την ιστορία τι έγινε, δεν είχα μιλήσει με κανέναν. Και από εκεί παίρνει κατευθείαν η διευθυντήτρια του σχολείου να είναι καλά. Την ίδια μέρα, αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα, φτάνω και γεμίζω δύο καρότσια με φαγητό. Γιατί δεν είχε τίποτα. Σας λέω μακαρόνια και φασόλια και ρύζι και μπορεί να μην. Έμεινε ελάχιστο λάδι. Έμεινα εκπληκτή. Νομίζω ήταν όνειρο. Λέω τώρα τι έγινε, γιατί κάθε βράδυ πέρναγε από το μυαλό μου πως τώρα τι θα γίνει. Θα καταλήξω στον δρόμο. Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα σκεφτόμουν μόνο τα παιδιά, όχι τον εαυτό μου και τον άντρα μου καθόλου. Τα παιδιά γιατί τα μεγαλώσαμε με τόσο κόπο. Υπάρχει τόσο αγάπη και μας το κλέψαν. Μου κλέψαν τη ζωή. Δεν ζήτησα τίποτα. Δεν ζήτησα τίποτα. Και τι μου φταίνε εμένα τα παιδιά, φέρα δύο όμορφα παιδιά στον κόσμο και δεν μπορώ να τα μεγαλώσω. Για ποιο, τι έκανα. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα δεν είμαι πια ο εαυτός μου. Δηλαδή στο πρόσωπο του άντρα μου δεν είμαι εγώ πια ήμουνα. Έχω 7 χρόνια που έχω ξεχάσει να πάω βόλτα με τον άντρα μου, μου το κλέψαν. Γιατί ο ίδιος δεν είναι πια ο εαυτός του. Δεν είναι. Πώς μπορεί να με πιάσει πια από το χέρι, όπως με πιάνε τα παιδιά και να πάω να χαρώ πώς. Κύριε Φρατζή, θέλω να έρθω σε εσάς. Σημαντική συμβολή έτσι, του οργανισμού, αλλά από εκεί και πέρα η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, όπως τώρα η κυρία Τατιάνα που είδαμε στο βίντεο και μίλησε στη Βίκη, πώς μπορεί να πάρει δύναμη από όλο αυτό, να δει ξανά τη ζωή θετικά, να έχει τη σχέση με τον άντρα της όπως την είχε παλιά, όπως την ακούσαμε να λέει. Mm. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο όταν ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, οικονομικής, αλλά και όχι μόνο, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλες δυσκολίες και όταν έρχονται σε εμάς, όχι μόνο για την υλική βοήθεια που χρειάζονται και την έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα αυτές τις εποχές, όπως είπα, αλλά για να μπορέσουν έτσι να δουν και ζητήματα που τους αφορούν, οικογενειακά ζητήματα, τις σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες... Μία σχέση και μία οικογένεια μπορεί να διαλυθεί, έτσι δεν είναι, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις. Και όπως ακούσαμε και την κυρία Τατιάνα να λέει ότι ούτε εγώ είμαι η ίδια πια, ούτε ο άντρας μου είναι ο ίδιος πια. Ναι. Η οικονομική κρίση σίγουρα επιδεινώνει πάρα πολύ τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Δυσκολεύονται πάρα πολύ, μπαίνουν συγκρούσεις μέσα στη σχέση, είναι δύσκολο να μπορούν να διαχειριστούν δυσκολίες που αφορούν είτε τη σχέση μεταξύ του ζευγαριού, είτε τη σχέση του ζευγαριού με τα παιδιά τους. Από την άλλη όμως, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι μόνο η κρίση. Η κρίση επιδεινώνει πάρα πολύ όλες αυτές τις καταστάσεις, αλλά αυτά τα προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Οπότε ξεκινάνε και από αλλού. Και ουσιαστικά η κρίση είναι αυτή που τα ξεσκεπάζει, τα φανερώνει και τα κάνει έτσι πιο έκδηλα. Και καλείται πλέον ο κόσμος να μπορέσει να βρει λύσεις, να τα διαχειριστεί, να κάνει κάτι. Πάντως σίγουρα μια ψυχολογική στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτές τις οικογένειες, είναι πολύ σημαντική. Παράλληλα με την βοήθεια η οποία παρέχεται. Είναι πολύ σημαντική και για το λόγο ότι πλέον και ο ίδιος ο κόσμος είναι παρατηρήσιμο ότι και ο ίδιος ο κόσμος ζητάει τέτοιου είδους βοήθεια.
δεν αρκείται μόνο στην υλική υποστήριξη που παρέχει το κέντρο στήριξης, αλλά μας ζητάει περαιτέρω βοήθεια και δείχνει και να την αναγνωρίζει. Και δεν είναι μόνο η σχέση μεταξύ της μητέρας και του πατέρα, αλλά είναι και η σχέση, η διαχείριση, τη σχέση με τα παιδιά. Γιατί όντως είναι πολύ σκληρό για μία μητέρα να πρέπει να πει στο παιδί της ότι δεν έχω ούτε αυτό το ένα ευρώ, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για να πάρω την πορτοκαλάδα ή το παγωτό. Ακούσαμε στο βίντεο πριν ότι και εσύ στα παιδικά σου χρόνια έχεις περάσει από τα συσίτια με την μητέρα σου. Η μητέρα μου, η κυρία Σμαράγδα, έτσι λέω εγώ, με πήγαινε από συσίτιο σε συσίτιο. Έτσι με μεγάλωσε. Και νομίζω, συγγνώμη, εσείς τα ξέρετε καλύτερα γιατί είστε ψυχολόγος, νομίζω ότι η κρίση κανονικά πρέπει να είναι συνδετικός κρίκος και να μας συνδέει όπως η χωρή, οι αρχαίοι και οι ελληνικοί χωροί, να ενωθούμε όλοι μαζί. Δηλαδή αυτό το σαράκι της διχόνοιας που έχει ο ελληνικός λαός από τον καιρό του Τροϊκού Πολέμου, στον Εμφύλιο Πόλεμο, στον πόλεμο τον Πελοποννησιακό, η Θήβα με τα Μέγαρα, τα Μέγαρα με την Αθήνα, τη Σπάρτη, να ενωθούμε κάποια στιγμή. Έβαλα στο Facebook μου ένα γκόκορα που φωνάζει «Ενωθείτε ρε Έλληνες». Θυμάσαι εσύ τα όχι της μαμάς για κάποια πράγματα που εσύ ως παιδί ήθελες? Το θεωρούσα φυσικό. Επειδή... Το όχι ήταν δεδομένο. Το θεωρούσα φυσικό, γιατί και γύρω μας η γειτονιά είχαμε μια κοινή τουαλέτα. Ήταν τα δωμάτια και πηγαίναμε. Έχουν γίνει και πολλές γνωριμίες έξω από την τουαλέτα, περιμένοντας να φύγει ο επόμενος και γάμι και βαφτίσια. Έτσι, Στέφανε. Στα έχω πει. Βέβαια, άλλες εποχές τότε. Ναι, αλλά τι θα πει, άνθρωποι δεν ήταν και αυτοί? Μανάδες. Υποκλίνουμε στη μητέρα και γενικά στη γυναίκα. Δηλαδή, θα ήθελα οι γυναίκες, είπαμε και το θηλυκό πρωτήτερα, να είχαν την εξουσία στα χέρια οι γυναίκες παγκόσμια. Δεν θα αφήνανε τόσο εύκολα το παιδί του να πάει να σκοτωθεί στον πόλεμο και να σκοτώσει το ένα παιδί το άλλο το παιδί. Δεν ξέρω, νομίζω. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Δεν ενώνεστε? Να ρωτήσω κάτι. Έλα, Βίκη. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι αρμόδιος να μου απαντήσει. Μία οικογένεια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και θέλει, έχει ανάγκη και από ψυχολογική υποστήριξη, έχει και ανάγκη και από υλικά αγαθά και από ρούχα και από φαγητό και από το γάλα. Και έρχεται και σας χτυπάει την πόρτα. Τα παίρνει ή περνάει από κάποια αξιολόγηση? Ναι, φυσικά. Φυσικά περνάει από κάποια αξιολόγηση. Να πούμε ότι εμείς εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης της οικογένειας, παρέχοντας όλα αυτά που αναφέρεται, δηλαδή κοινωνικο-ψυχολογική υποστήριξη με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή. Παράλληλα, υποστηρίζουμε και υλικά την οικογένεια με τρόφιμα, σχολικά είδη και ρούχα. Φυσικά, τα κριτήρια υποστήριξης μιας οικογένειας είναι κυρίως οικονομικά. Θα πρέπει δηλαδή το εισόδημα να είναι χαμηλό. Θα πρέπει να υπάρχουν παιδιά. Και βέβαια, λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως καταλαβαίνετε, ο αριθμός των οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι δικές μας ανάγκες υποστήριξης. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια του κόσμου. Μπορείτε εσείς να στηρίξετε τα κέντρα στήριξης και τα παιδικά χωριά SOS κατ' επέκταση. Είναι λοιπόν αυτά τα τηλέφωνα που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας για να μπορέσετε κι εσείς να συμβάλλετε και να βοηθήσετε μία οικογένεια, μία μάνα στον αγώνα της επιβίωσης, στον καθημερινό. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εγώ θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για τον αγώνα σας και μακάρι να βρεθούν κι άλλοι. Και εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω στον κύριο Καρύδη ότι η κρίση όντως είναι μία ευκαιρία. Να μπορέσουμε να θυμηθούμε τα παλιά τα οποία μας οδήγησαν. Όποτε είμαστε ενωμένοι, κάναμε θαύματα. Ναι, μπορέσαμε και να επιβιώσαμε, κάναμε πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά η κρίση φέρνει τη δυνατότητα να φέρουμε και καινούργια πράγματα, τα οποία είναι συγχρονισμένα με τις καινούργιες ανάγκες. Και να μας δώσουν και αυτά που μας χρωστάνε αυτοί οι ξένοι, που τους χρωστάμε μεν, αλλά αν μας δίνανε μόνο το άγαλμα της Αφροδίτης, θα είχαμε πληρώσει όλο μας το χρέος. Μη σου πω για τις λέξεις. Α, μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Ντίνο Καρύδη, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα κοντά μου και εσάς όλους. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δώρα. Θέλω να δώσουμε δώρα. Στέφανε. Να δούμε ποιον πια έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλησπέρα. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Αθήνα. Από Αθήνα. Από πού?
Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή, πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Γιούλη, Καλομαρά. Ωραία, κυρία Γιούλη. Θα μας τραγουδήσετε? Άμα θέλετε. Εμείς θέλουμε. Ωραία, πάμε να σας ακούσουμε. Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Όπως είχα αγκαλιά το τελευταίο. Πόσο λάθος έκανα που για σένα πέθαινα. Τώρα που με πούλησες το ξέρω. Δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν με ξεγελάνε τα γαλάζια μάτια. Τα γαλάζια μάτια. Έλα λίγο βοήθεια. Δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν με ξεγελάνε τα γαλάζια μάτια. Τι μαλλιά έχουν συνήθως οι άγγελοι? Τα ξανθά μαλλιά. Μαλλιά αγγέλου. Λοιπόν, βοηθήσαμε. Τι θα σας δώσω? Θα σας δώσω ωραία gadget από το afasia.gr. Μείνετε στην τηλεφωνική σας γραμμή για να διαλέξετε, να συνεχίσετε με την παραγωγή, πώς θα τα πάρετε τα δώρα σας κτλ. Θέλω άλλη μία γραμμή. Θέλω και άλλη μία γραμμή. Control, παρακαλώ. Άλλη μία γραμμή να δώσουμε δώρα σήμερα. Έτσι, γιατί έχουμε κέφι. Καλό μεσημέρι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Ηλιούπολη. Από την Ηλιούπολη. Πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Σάνα. Πώς? Σάνα από Αθανασία. Α, Σάνα. Ναι. Πρωτότυπο όνομα. Θάνα ή Σάνα? Σάνα. Θήτα. Θήτα. Από Αθανασία, όπως λέμε Θάνος. Πολύ, πολύ ωραίο. Όχι και μοναδικό θα έλεγα. Μοναδικό. Αλήθεια, δεν το έχω ξανακούσει. Στην Ελλάδα. Εκτός από ένα χωριό στην Πελοπόννησο. Πάρα πολύ ωραία, κυρία Θάνα. Ναι. Λοιπόν, τώρα που ακούστηκε και το όνομα στην τηλεόραση, νομίζω θα γίνει μόδα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε? Να τραγουδήσω όχι τόσο, αλλά... Ωραία, νομίζω το όνομα βοηθάει το ιδιαίτερο. Για πάμε. Χαλαλείς όμως ό,τι και να σου συμβεί. Φτάνει να ξέρω πως περνάς καλά εσύ. Καρδιά μου στα... Στα δώσα όλα και έμεινα στον Άσο. Έτσι θέλησα να σου εκφράσω πως τη μέρα που θα φύγεις θα καταστραφώ. Εντελώς όμως. Εντελώς. Να συνεχίσω. Αλλά κυρία Θάνα, δεν το τραγουδήσατε όμως. Δεν το έχω κυρία Κίμ το τραγούδι. Μπορώ να σου πω με ευχαρίστως να σας το πω. Να μας το πείτε, ναι, να μας το πείτε. Να ξέρεις τα... Ναι. Ναι, πείτε το, έτσι για να το ακούσουμε λίγο το τραγούδι. Τα έδωσα όλα και έμεινα στον Άσο, έτσι θέλησα να σου εκφράσω. Όχι, τραγουδιστά. Ποιήσει φίλος. Δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, πρέπει να τραγουδήσετε. Και έμεινα στον Άσο, έτσι θέλησα να σου εκφράσω. Πως τη μέρα που θα φύγεις θα καταστραφώ. Δεν φτάνει αυτό. Γι' αυτό και στάδωσα όλα μέσα από την καρδιά μου. Πράγματα και συναισθήματα και τα συναισθήματά μου. Λοιπόν, από στίχο πάτε πάρα πολύ καλά. Τώρα αρχίζετε με τραγούδι, μετά μας το χαλάτε λίγο. Δεν πειράζει, λοιπόν, δώρο δικό σας. Από την εταιρεία Group Cucina μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή για να συνεχίσετε πώς θα παραλάβετε το δώρο σας. Ωραία. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τα δώσαμε όλα. Έχουμε πολλά ακόμα όμως δώρα να δώσουμε. Οπότε εσείς θυμάστε ότι τηλεφωνείτε και κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας στο τηλέφωνο της εκπομπής μας. Το 211-55-55-50 είναι ο μαγικός αριθμός με απλή αστική χρέωση. Και καταγράφονται τα ονόματά σας, τα στοιχεία σας για να παίξετε το Σαββατοκύριακο εδώ μαζί μας. Πάμε όμως τώρα να πάρουμε ιδέες για παιδικό πάρτι. Που νομίζω έτσι αφορά αρκετές από εμάς. Αγγελίνα Παπαδημητρίου κοντά μας, από το Cotton Princess. Τελεία στην κάνετε. Να λέμε και τις ιστοσελίδες. Καλή χρονιά. Φέτος δεν τα έχουμε πει ακόμα. Σωστά. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο.
πάρτι και χαρά, αλλά και λίγο πανικός για τις μαμάδες. Γιατί λένε τι θα κάνω εγώ τώρα πάλι, τι θέμα θα έχει, σωστά, τι μας ζητάνε τα παιδιά. Αλλά πάλι όλες θέλουμε να κάνουμε πάρτι για τα παιδιά μας. Ναι, και μας θα τα πληρώσουμε γιατί και δεν έχουμε κτλ. Οπότε τώρα θα δώσουμε κάποιες ιδέες. Ναι. Πώς μπορούμε μόνες μας οι μαμάδες να οργανώσουμε το πάρτι. Πολύ απλά. Αυτό θέλουμε. Και περισσότερο δηλαδή θα δείξουμε πώς φτιάχνουμε τα κλασικά δωράκια που περιμένουν όλα τα παιδάκια στο ναι, τέλος του πάρτι. Με πολύ χαρά. Ωραία, να πάρουν. Λοιπόν, οπότε, εδώ θα δείξουμε τώρα πώς θα φτιάξουμε. Υπάρχουν διάφορες ιδέες. Μπορούμε να φτιάξουμε καπελάκια, πολύ απλά οικονομικά καπελάκια σκέτα που τα παίρνουμε από οπουδήποτε. Mm-hmm. Να ζωγραφίσουμε μια φατσούλα και το όνομα του κάθε παιδιού που θα το πάρει. Με απλές ακριλικές μπογιές ή ακόμα και με τέμπερες. Γιατί έτσι κι αλλιώς το καπελάκι δεν μπλένεται. Οπότε δεν φοβόμαστε μήπως mm-hmm. χαλάσει. Πολύ ωραίο δωράκι. Μια άλλη ιδέα είναι τα καδράκια. Mm-hmm. Αγοράζουμε από ένα κατάστημα με είδη ζωγραφικής μικρά καδράκια. Το συγκεκριμένο είναι 10x10. Ναι, αλλά το περί τη λίγμα κάνει το θέμα. Ναι, γενικά, έτσι. Πάντα η εμφάνιση, σωστά, είναι το ίμιση. Το οποίο μπορεί να μην το ζωγραφίσει απαραίτητα κάποιος που ξέρει εμείς, mm-hmm. να το ζωγραφίσουν τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή το για παιδί μας. Ναι, να είναι ακόμα πιο παιδικό. Να το βοηθήσουμε αν δεν γράφει ακόμα, αν είναι δηλαδή mm-hmm. μικρούλι. Το όνομα του φίλου του. Ωραία. Να το βάλουμε σε μια απλή ζελατινούλα. Αυτό είναι χαρτί δαντέλας που μπαίνει στις τούρτες. Είναι πολύ απλό. Και με ένα φιωγκάκι να τα έχουμε έτοιμα για το τέλος του πάρτι. Και μια τρίτη ιδέα είναι μια πανίνη κασετίνα, ειδικά για τα παιδάκια που πηγαίνουν από νηπιαγωγείο και πέρα για να βάζουν τα μολυβάκια τους. Πώς την κάνουμε έτσι προσωποποιημένη. Ωραία. Και παίρνουμε στην λοιπόν ίδια μια ιδέα. Σκέτη. Παίρνουμε λοιπόν μια σκέτη πανίνη κασετίνα. Mm-hmm. Βάζουμε μέσα ένα χαρτάκι για να μην περάσει η μπογιά μας από την άλλη μεριά. Και πάλι, ή με τέμπερες ή με ακριλικά χρώματα, ξεκινάμε να ζωγραφίζουμε μια φατσούλα. Mm-hmm. Κάνουμε το κεφαλάκι, κάνουμε τα ρουχαλάκια, μια μπλουζίτσα, ένα παντελονάκι, που πάλι μπορούν και τα παιδιά μας να ζωγραφίσουν οτιδήποτε. Κάνουμε ένα παιδάκι με σηκωμένα χεράκια. Mm-hmm. Έτσι ωραία, με ωραία φωτεινά χρώματα. Ωραία, οπότε ετοιμάζουμε, είναι ωραίες, είναι καραβόπανο, ναι, καραβόπανο. Γιατί κρατάει ωραία την μπογιά, το χρώμα, το καραβόπανο, επειδή είναι χοντρό σαν ύφασμα. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε, δηλαδή να βάλουμε εμείς μπορούμε στο πάρτι, για να μην τη δώσουμε άδεια, να βάλουμε ή κάποιες ξυλομπογιές, κάποιους μαρκαδόρους, ή ακόμα να βάλουμε και ζαχαρωτά, να έχω εδώ κάποια ζαχαρωτά, να τη γεμίσουμε, για να είναι και πιο όμορφη εμφανισιακά, να μην είναι έτσι άδεια. Τα σουπλά θα έχετε ζωγραφίσει. Ναι. Πολύ ωραία. Σουπλά που μπορούμε να τα φτιάξουμε, ένα κομμάτι ύφασμα δηλαδή είναι. Ράβουμε στο πλάι τα πομπών. Mm-hmm. Τώρα αυτό το κέντημα είναι κάτι επιλογή. Μπορούμε να κεντήσουμε κάτι, κάποιο σχέδιο, αν έχει ειδικά κάποιο θέμα το πάρτι, ναι, ή να κεντήσουμε το όνομα του κάθε παιδιού. Τι ωραία. Δηλαδή πάρα να γράφουμε Γιώργος, Νίκος, Μαρία. Αυτό είναι ωραίο και για βάπτιση. Mm-hmm. Είναι ωραίο και για παιδικό πάρτι. Οπότε κάνουμε το παιδάκι μας. Αυτό τι είναι. Κάπως έτσι. Αυτό είναι πάρτι, το θέμα του πάρτι του συγκεκριμένου είναι το μουστάκι. Έχει πολύ, αρέσει πολύ στα αγοράκια να το παίζουν. Είναι αγοράκια. Το μεγάλο, ναι, είναι το μικρός κύριος. Οπότε... Ωραία. Το χρησιμοποιούν έτσι για να δείχνουν να παίζουν τους μεγάλους. Οπότε κάνουμε το παιδάκι εδώ πέρα. Γράφουμε και το όνομα από πάνω. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι ματάκι πάνινο. Διακοσμητικό που μπορεί να μπει στο τραπέζι. Mm-hmm. Το γεμίζουμε με φυσική λεβάντα. Μάτι μου θυμίζει. Ματάκι είναι, ναι, μάτι. Oh. Μάτι είναι, μάτι είναι, μάτι είναι. Μάτι. Είναι ματάκι, είναι ματάκι. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, σωστά. Έξω, έξω. Σωστά, σωστά. Και κάπως έτσι δηλαδή διακοσμούμε μια ωραία κασετινούλα, βάζουμε ωραία πουά. Αυτό τι είναι, σοκολάτα. Αυτό είναι σοκολατίτσες, τις οποίες τις έχουμε έτσι... διακοσμήσει με το θέμα, mm-hmm. με το μουστάκι, με το μικρό κύριο. Little man. Με το μικρό κύριο. Είναι αυτό που πάει σετ με το μουστάκι. Μπράβο, πάει σετ με το μουστάκι. Σωστά, και πάει σετ και με τα νερά και τα φτιάξαμε έτσι όλα να είναι... Ωραία. Πολύ εύκολα δηλαδή να τυπώσουμε το θέμα του πάρτι. Mm-hmm. Αυτές είναι απλές σοκολάτες από το σούπερ μάρκετ που βγάζουμε το περιτύλιγμά τους και βάζουμε εμείς το δικό μας. Μάλιστα. Για να τα κάνουμε έτσι απλά σετάκι. Οπότε κάπως έτσι ζωγραφίζουμε. Γεμίζουμε. Και μετά και μπορούμε. Στο νερό, Έχω βάλει και στο νερό. Το καλά δώρο που θα φτιάξουμε, το καπελάκι ή το καδράκι ή την κασετινούλα, μπορούμε πάλι να πάρουμε πολύ απλή χαρτοσακούλα. Ναι. Μια πολύ απλή χαρτοσακούλα. Και με ένα μαρκαδόρο, οποιοδήποτε χρώματος,
Πάλι να ζωγραφίσουμε ένα παιδάκι, να γράψουμε το όνομα του παιδιού που θα το πάρει. Είναι σακούλα τροφίμων, δεν είναι. Ναι. Είναι απλή σακούλα. Και να κάνουμε έτσι ένα ωραίο παιδάκι απ' έξω. Mm-hmm. Και να του βάλουμε μέσα το δωράκι του. Πολύ ωραία. Με μία κορδελίτσα πάλι. Να, και αυτή είναι η κασετίνα έτοιμη. Και αυτή είναι περίπου η κασετίνα, ναι. Αυτή είναι η. Ακόμα καλύτερη. Αυτή είναι αυτή που φτιάξαμε έτοιμη, τώρα. Ναι, αυτή είναι που φτιάξαμε ωραία. Τώρα. Πολύ να το βάλουμε ωραία. Εδώ. Και να τους χαρίσουμε κάτι πολύ προσωπικό με το όνομά τους που θα το ευχαριστηθούν περισσότερο λοιπόν, από να, λίγο, να παίρναμε κάτι θέλει έτοιμο. Θέλει σωστά. Λίγο χρόνο, θέλει όμως φαντασία θέλει λίγο και χρόνο, αγάπη. Θέλει φαντασία, σωστά. Και το περιτύλιγμα μετράει. Και συμμετάσχουν και τα παιδιά μας αυτό. Ακριβώς. Και το περιτύλιγμα. Ακριβώς. Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστώ πολύ να είστε που καλά, είστε σήμερα να είστε κοντά καλά. Μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάω για διαφημίσεις. Θέλω να πω, αυτά τα εκπληκτικά εδώ γλυκά που μας τα έχει φέρει το ζαχαροπλαστείο η Ρεν. Εδώ και πολύ ωραία τα βλέπω. Θέλω, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και θέλω να πω ότι και τι ωραία η μιλόπιτα. Επειδή έτσι το έβλεπα τόση ώρα και ήθελα να το πω. Ήθελα να το πω. Διαφημίσεις. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Μία εκκρεμότητα. Να τη λύσουμε. Έχουμε να δώσουμε το μεγάλο μας δώρο, την κουζίνα, την εντυχισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές αξίας 2.000 ευρώ σύν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που κληρώσαμε και προσπαθούσαμε να βρούμε την νικήτρια που κληρώσαμε εδώ ζωντανά στην εκπομπή. Λοιπόν, τη βρήκαμε την νικήτριά μας, τώρα θα μιλήσουμε μαζί της, αλλά από ό,τι με έχει ενημερώσει τώρα το κοντρόλ και η παραγωγή, υπάρχει ένα θεματάκι, θα το λύσουμε τώρα. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Γεια σας! Καλή Γεια χρονιά! Σας. Κυρία Ταλιτζάκη, είστε η τυχερή μας έτσι για φέτος που κληρωθήκατε να πάρετε την εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucine. Αλλά από τι με ενημερώνουν τώρα από την παραγωγή, δεν τη θέλετε. Έχω εντυχισμένη τώρα ντουλάπα, γιατί ας πούμε να τη σκλαβώσω εγώ, ενώ μπορείτε να τη δώσετε κάπου αλλού. Την κουζίνα. Ωραία. Εντάξει, αυτό είναι σωστό που λέτε. Αφού δεν θέλετε να αλλάξετε κουζίνα, ας την πάρει κάποιος άλλος που έχει έτσι ανάγκη να αλλάξει την κουζίνα του. Εγώ όμως θέλω να σας δώσω τώρα ένα άλλο δώρο, γιατί είστε τυχεροί, μην σας κόψουμε εμείς την τύχη. Και θέλω να σας δώσω μια ηλεκτρική συσκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Βάσια Τριφίλη. Ναι. Που πήγε το χεράκι της και τράβηξε και με έβγαλε εμένα. Λέω, μια φορά μου έτυχε να είμαι τυχερή μια χρονιά και μου έτυχε η κουζίνα που έχω κουζίνα. Λοιπόν, θα σας δώσουμε κάτι που δεν έχετε ή που θέλετε καινούριο. Έχουμε πολλές ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine, που είναι η ίδια εταιρεία που έκανε την προσφορά της κουζίνας μας. Ναι. Θέλετε κάτι συγκεκριμένο, θέλετε ας πούμε ένα ατμοσίδερο, θέλετε ένα μίξερ. Ατμοσίδερο έχω. Αν θέλει να μου κάνει κανένα άλλο δωράκι η εταιρεία. Ωραία, θέλετε μια καφετιέρα. Καφετιέρα, εγώ δεν πίνω καφέ. Δεν πίνετε καφέ. Ωραία, είστε κι εσείς λίγο όμως με τα δώρα, αφού σας δίνουμε δώρα. Θέλετε ένα μίξερ. Ωραίο το μίξερ, πολύ ωραίο, το έχω κι εγώ. Μίξερ. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραία, πολύ ωραία λοιπόν, δικό σας το μίξερ. Μπράβο σας κυρία μου, μπράβο σας. Πραγματικά θα κάνω την τύψη αυτό το μίξερ. Πάντα τυχερή, κυρία Ταμιτσάκη, να είστε καλά. Εύχομαι να είμαι τυχερή. Την υγειά μου θέλω να έχω εγώ, πάνω να πάνω. Είμαι καλά, κορίτσι μου. Πάνω απ' όλα, να είστε καλά. Εμείς όμως τώρα πρέπει να τη δώσουμε την κουζίνα. Θέλουμε να τη δώσουμε. Λοιπόν, πού είναι τα φακελάκια. Αυτά είναι καλά φακελάκια. Βέβαια. Πού είναι τα φακελάκια με όλους αυτούς που πήραν τηλέφωνο για την κουζίνα. Που κυρία Ταμιτζάκη ήταν η τυχερή, τώρα θα βρούμε τον επόμενο τυχερό που θέλει την κουζίνα, ελπίζουμε. Λοιπόν, Στάθη, θα με βοηθήσεις λίγο. Εγώ θα είμαι. Θέλω να ανακατέψουμε λίγο έτσι όπως ήρθε εδώ, ωραία. Ναι. Να, αυτό και τράβα ένα. Βγάζεις, βάζω. Εγώ ανακατεύω, τραβάς. Κάτσε γιατί κάτι έπιασα. Ωραία. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Τάρα. Έλα. Έτσι. Μελέτη Αργυρό. Μάλιστα. Από το Περιστέρι από ό,τι βλέπω. Μπράβο. Για μελέτη. Μπράβο. Θα παραδείγω. Αργυρό Μελέτη. Για δείτε μήπως προλάβουμε να πάρουμε την κυρία Μελέτη τηλέφωνο.
Λέτε να έχει συγγένεια, ποιος ξέρει. Με την Ελεονόρα. Ωραία, λοιπόν, να προσπαθήσουμε κοντρόλ, παρακαλώ, να επικοινωνήσουμε με την κυρία Μελέτη για να της δώσουμε την κουζίνα. Μέχρι τότε όμως πάμε να δώσουμε δώρα. Ναι, γιατί έχουμε, για τους τηλεθεατές μας που έτσι θέλουν να τραγουδήσουν και να πάρουν δώρα. Γιατί έχουμε δώρα. Έχουμε δώρα να δώσουμε από το farsia.gr. Στέφανε. Βεβαίως. Σήμερα έτσι σε έχω μπριζώσει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Άγιο Στέφανο. Από Άγιο Στέφανο. Και χθες είχαμε μια γραμμή από τον Άγιο Στέφανο. Πολύ ωραία. Εκεί η γειτονιά. Σας αρέσει το τραγούδι. Το όνομά σας? Το τραγούδι. Το όνομά σας? Χριστίνα. Ωραία, κυρία Χριστίνα. Να σας πω κάτι. Πριν τραγουδήσετε, με τα κινητά πώς τα πάτε? Τα πάω. Τα πάω και τα φέρνω. Α, έχετε smartphone? Έχω, βέβαια, και έχω smartphone. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ που θα σας δώσω θα σας είναι πολύ χρήσιμο. Είναι ένα γάντι. Τώρα για τις κρύες ημέρες. Πολύ ειδικό. Είναι το iGlow, το οποίο υπάρχει στο afasia.gr και εδώ αυτά τα δαχτυλάκια σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε το smartphone σας και τις κρύες μέρες, γιατί με το γάντι το κανονικό δεν μπορείς. Αλλά θα σας δώσω κι άλλο ένα δωράκι. Έχει λοιπόν, διαφορετικό. Ναι. Βλέπετε. Τέλειο. Είναι το μαγικό χεράκι. Ναι, βέβαια. Πάμε να τραγουδήσουμε. Τέλειο. Πάμε να τραγουδήσουμε. Ωραία. Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να είμαι μαζί σου και να σ' αποκοιμήσω, να με η αναπνοή σου. Αν μου τι τηλεφωνούσες, θάνατος η φωνή σου που δεν ξεχνάω ποτέ. Έτσι που με φιλούσες, λες και ήμουν ζωή σου, σαν να πες όλα ναι. Τέλεια! Τέλεια! Μπράβο! Λοιπόν, κυρία Χριστίνα, θα σας δώσω τα iGlow από το afasia.gr και θα σας δώσω και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, να μετακινούμε. Τώρα πίσω, να, ο Κώστας, ο υφαντής, ο σκηνοθέτης μας με ακολουθεί. Θα σας δώσω και μία κουβέρτα φλίζ, ειδική με μανίκια, για τα βράδια που έτσι. Τέλεια, ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Να είστε καλά, πάμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. Γραμμή. Α, πολύ ωραία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μελέτη που κέρδισε την κουζίνα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας. Είστε η τυχερή μας. Ναι, και δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, πείτε μας κάτι, τι θέλετε την κουζίνα. Δεν σας ακούω γιατί δεν είναι καθόλου καθαρή γραμμή. Τι θέλετε την κουζίνα. Αν τη θέλω, βεβαίως, γιατί το ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, η εντυχισμένη κουζίνα αξίας 2.000 ευρώ είναι όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine. Είναι δικιά σας, κυρία Μελέτη. Δεν σας ακούω. Εμείς σας ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, καλά μαγειρέματα, πάντα γεμάτο το ψυγείο, σας ευχόμαστε. Έτσι και καλή ανακαίνιση. Να, πολύ ωραία. Προλαβαίνουμε άλλη γραμμή? Όχι. Δεν προλαβαίνουμε άλλη γραμμή. Θα μας παίξει όμως ένα τραγούδι. Αμέ. Εμείς σας περιμένουμε το άλλο Σάββατο. Όπως ξέρετε, έτσι δεν είναι? 12 με 2 εδώ στο Extra 3 Magazine Live. Σας περιμένω. Πάλι θα είμαστε εκεί, στη μεγάλη στιγμή. Στη μεγάλη φωτιά που ανάβει ζωή, πάλι θα είμαστε εκεί. Κι ας βαράνε βροχές, κι ας φυσάει πολύ. Εμείς πάντα εκεί, θερινοί εραστές, έχει μόνα βάρη. Όλοι μαζί, ολέ, ολέ, ολέ. Ολέ, ολέ, ολά. Ολέ, 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 ολά. Ole 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 ole. Και μετά και μετά, εντελώς ξαφνικά, οι παλιές μας πληγές θα πετάξουν φωτιές, θα χιονίσει φιλιά. Στη μεγάλη στιγμή που η ομάδα πετά, που ξεσπάει η ζωή και που σπάει η καρδιά, θέλω να είμαι μπροστά. Ole 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 ole